Πάσουμε όλα όσα είδαμε από την τέταρτη αγωνιστική της Super League που έκρυβε αρκετές εκπλήξεις. Σημείο αναφοράς βέβαια το 4-4 του ΠΑΟΚ με τον Βόλο που είχε σηκώσει πολλή κουβέντα. Όπως επίσης και κάποιες αμφισβητούμενες φάσεις τόσο στο διπλό του Ολυμπιακού στα Γιάννα όσο και στο 3-0 της ΑΕΚ επί του Ατρομήτου που μάλλον δεν ήρθε τόσο εύκολα όσο ενδεχομένως να φανερώνει το τελικό σκορ, αλλά και το σοου Καρλίτος που είχαμε μία ημέρα νωρίτερα. Όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε και θα τα αναλύσουμε με Νίκο Αβραμίδη και Κωστή Ραπτόπουλο. Παιδιά, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Για να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Σήμερα θα γίνει φασαρία. Θα είναι πολύ δυνατή εκπομπή. Να ναι. Πάντως σε βλέπω καμπάνα. Το σήμα σου είναι τέλειο. Να μην το ματιάσω. Οπότε, ναι. Να ξεκινήσω εγώ με τα τυπικά, να θυμηθούμε λίγο αποτελέσματα και βαθμολογία. Απόλλων Σμύρνης, Αστέρας Τρίπολης 0-1, Παναθηναϊκός Ιωνικός 4-1, ΠΑΟΚ Βόλος 4-4, Πανετολικός Όφι 1-2, ΑΕΚ Ατρόμητος 3-0, ΠΑΣ Γιάννενα, Ολυμπιακός 1-2, στις 7.30 παίζει Λαμία με τον Άρη για να πέσει η αυλαία της τρέχουσας αγωνιστικής. Η επόμενη είναι η βαθμολογία, συγγνώμη. Ολυμπιακός 14 πέρασε στην κορυφή. ΠΑΟΚ 13, Βόλος 13, ΑΕΚ 13, Παναθηναϊκός 10, ΠΑΣ Γιάννε 9, Όφι 7, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης, Ιωνικός από 5, Λαμία 4, Άρης 2, εκκρεμεί το πλην 6, Απόλλων Σμύρνης 2, Ατρόμητος Αθηνών 2. Βέβαια, ο Άρης και η Λαμία έχουν ένα μάτς λιγότερο, αυτό που θα δώσουν σε λίγη ώρα. Επόμενη αγωνιστική, έχουμε Ατρόμητος Ιωνικός, Απόλλων Σμύρνης ΠΑΣ Γιάννενα, Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός και την Κυριακή Άρης Πανετολικός Βόλος ΑΕΚ, Όφι Λαμία και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Έχουμε δηλαδή την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας να παίζει μεταξύ της, έτσι. Και βέβαια, διορθώνω το που είπα πριν, πλέον είμαστε στην έκτη Διανύσαμε την έκτη, είπαμε στην μυστική, ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ΠΑΟΚ. Σήμερα είναι το 4-4 που έχει σηκώσει πολύ κουβέντα. Είναι και οι δηλώσεις που έκανε πριν από λίγη ώρα στο Μετρόπολης ο Αχιλλέας Μπέος. Είναι και η δήλωση που έκανε ο Λουτσέσκου περί μπάσταρδων μετά το τέλος του αγώνα. Είναι και η διακύμανση του σκορ, είναι και η έκβαση του παιχνιδιού. Είναι τα 8 γκολ. Κωστή, σ' ακούμε. Κανονικά, μπάσταρδος έπρεπε να είναι ο Λουτσέσκου. Γιατί κοιμήθηκε στο πάγκο. Ένα αυτό. Δηλαδή, δεν θέλει πολύ μυαλό να μην βγάλει το ΣΒΑΠ, ακόμα και κουρασμένο. Δεν θέλει πολύ μυαλό για να... Ήταν κακός χθες ο Λουτσέσκου. Να περάσει κόφτη τον Αυγούστο πίσω με το ΣΒΑΠ και να βάλει τον Μουρκ μπροστά τους με τον Ζίβκοβιτς και τον Τζάκονα αριστερά, το Μητρίτσα δηλαδή, και να αλλάξει το φόρτο και να μην ανεβάσει την ομάδα ψηλά τόσο πολύ. Δεν είναι πολύ μυαλό να αλλάξει τον Τέιλορ πιο μπροστά και να βάλει τον Ροντρίγκες, πώς το λένε, τον άλλο τον μπακ. Όταν τον μπάσε είναι 4 και σε έχουν χτυπήσει από εκεί, σε χτυπάνε από εκεί και σε βρήκανε από ετοίμαστο. Δεν είναι πολύ μυαλό να θες να πάρεις τον παλέμαχο Βαρέλα, ακόμα και ο Μιχάη θέλει στα καλύτερά του. Δηλαδή, χθες ο ΠΑΟΚ, πολλοί λένε για το μάτς, εντάξει, εγώ δεν τα πιάνω αυτά και ούτε θα πω για καμιά ομάδα, αν αποδειχθεί κάτι, ας το πει ο εισαγγελέας ή αυτοί οι οποίοι τα ψάχνουν, τους μαλαιστήρες και όλα αυτά, νομίζω ότι δεν είναι ο Εσίτη για να κατεβάσει την μπάλα από τα center back να την πάρει και να κάνει παιχνίδι. Χάνει την μπάλα, δεν γυρνάει πίσω, τρώει ο ΠΑΟΚ το πρώτο γκολ. Δεν είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος θα πρέπει να ανέβει ψηλά. Για ποιο λόγο να ανέβει? Και δεν υπάρχει λόγος μετά το 4-1 ο Αγκούστο να είναι εκεί ψηλά όταν ο Εσίτη έχει προβλήματα και όταν μπορείς να το γυρίσεις εξάρι. Δεν θέλει πολλές κινήσεις για να πάρεις αυτό το μάτς. Δηλαδή ένας προπονητής, ένας τεχνικό, μέτριος που είναι από τη Γυμναστική Ακαδημία, δόκιμη κατηγορία που έλεγε ο σχολεμένος του Αλέματος, θα το κρατήσει. Είναι παραλογισμός. Αυτό δηλώνει βέβαια το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ στην τετράδα του στην άμυνα και στα δυο του τα χαφ έχει προβλήματα στο περισσαμενικό κομμάτι.
Και φάνηκαν. Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ο οποίος Βόλος είναι αφελέστατος και αυτός παίζει ένα ελεύθερο ποδόσφαιρο. Είδε το πρόβλημά του. Είδε τη δεξιά του πλευρά να είναι προβληματική και έκανε αλλαγή με τον Ροσέρο στη θέση του Πουρίτα και έπαιξε με τρεις στόπερ και το γύρισε σε 3-5-2. Με 3-5-2 το γύρισε το μάτς ο προπονητής του Ολυμπιακού Βόλου, θα λέγαμε, του Νούσου Βόλου. Mm-hmm. Επίσης να πούμε ότι ο Φεράρι δεν ανέβηκε πολύ επάνω στο πρώτο ημίχρονο. Γκρίλο και Ρομέρο δεν πήδηξαν ποτέ, ούτε μια φορά, όπως δεν πήδηξε ποτέ ο Μιχαηλίδης με τον Βαρέλα, ούτε συνονοημένοι να ήταν. Και ένας Φανβέρ, τον οποίο θα πρέπει να τον προσέξουμε περισσότερο και να τον δούμε και να μάθουμε πώς ψωνίζει ο Μπέος, φθηνά και καλά. Εντάξει, σήμερα κάνει και κάποιες δηλώσεις στο Μετρόπολης, mm-hmm. τον ρωτήσαμε να απαντήσει σε 5-10 ανεγκέφαλους, πρέπει να ανοίξει τα πόδια στο φτυλίδι, φταίει ο Βόλος, έχασε πέναλτι. Έπαιξε ο Βόλος, ο πρώτος είναι η υγεία και το είδαμε θες. Πάω κάτω στο έστω, έπαιξε ο Πάλι να πετύχει τον στόχο, ήθελα να φύγω από τα νεύρα στο ίμιγρο. Μέχρι το 21 κλέμμα δεν έχει πιάσει την μπάλα. Ναι. Στο 22ο λεπτό ο Βόλος έχει πάρει τον ΠΑΟΚ και τον έχει βάλει μέσα στην αιστεία. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα 8λεπτο, το οποίο 4 φάσεις ο ΠΑΟΚ κάνει 4 γκολ. Εντάξει. Νομίζω ότι τον Μπέο, όπως και να έρθει ένα τέτοιο μάτς, όλοι θα υποπτευτούν ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Εμείς ψάξαμε σε άλλα διόμονα να βρούμε τι παίχτηκαν πλην Μαλαισίας. Δεν έχουν παίχτη ποσά. Δηλαδή, ο νους μας πήγε στο Πονηρό. Mm-hmm. Και κάναμε μια έρευνα, όλοι μαζί, σαν ομάδα, σαν διόμονο, και με τους νέους συντάκτες και ρεπόρτερ, να δούμε τι έγινε. Πώς παίχτηκαν αυτό, τι ποσά έχουν παίχτη. Δεν έχει παίχτη κάποιο ποσό. Επαναλαμβάνω, Μαλαισία δεν μπορούμε να δούμε τίποτα. Μαλαισία δηλαδή, είναι άπατο. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα για να διακόψω τώρα εγώ και να γίνω κακός. Να γίνει. Δηλαδή, απαγορεύεται ο Βόλος να πάρει βαθμό από τον ΠΑΟΚ. Πώς, γιατί απαγορεύεται. Έτσι όπως το λες. Ψάξατε να βρείτε λίγο τι έγινε στη Μαλαισία. Έπεσε η ταξίμψη Ναβάτρα με την Ταξιμάο. Και ήρθε 5-5. Και τι έγινε, δηλαδή, απαγορεύεται δηλαδή, ο Βόλος να βάλει 3 άκρους στον ΠΑΟΚ. Όταν έχεις τον Μπέο, εγώ πάει σε μάτς Καλαμαριά Πανιόνιος από 3-1-3-4 με τον Μπέο. Κάποτε ο Ολυμπιακός έπαιξε με τον Όφη και έχασε 4-0-4-5. Τι έγινε. Εντάξει, το κρατήσατε. Απαγορεύεται δηλαδή. Δεν απαγορεύεται. Όχι. Και κάποτε γίνα πολλά. Καλά 4-4 έχουμε δει στο ποδόσφαιρο. Όταν έχεις τον Μπέο, πρώτον, τη σχέση του Μπέο με τον Μπάο που είναι καλή, δεύτερον, και όταν έχεις τον Βόλο ο οποίος είναι στο over 3,5 σε κάθε μάτς, ο νου σου πάει και ταξιδεύει. Να, μισό λεπτό, περίμενε. Τα πολλά γκολ τα λέγαμε από την Παρασκευή και τον γκολ, έτσι, γιατί παίζει αφελέστατα ο Βόλος. Αφελέστατα. Από τη στιγμή που είναι μια ομάδα που δεν θα κινδυνεύσει και θα σωθεί άνετα, τώρα αν θα διεκδικήσει Ευρώπη κλπ. Δεν το ξέρω. Αλλά νομίζω ότι πιο πολύ πρέπει να προβληματίσει τον ΠΑΟΚ παρά το Βόλο αυτό το 4-4. Να πω πάντως κάτι, αν μου επιτρέπεις Κωστή μου, με όλο το θάρρος και όλη την αγάπη που ξέρεις ότι σου έχω. Έχω πει και νομίζω θα συμφωνήσει και ο Γιάννης και θα συμφωνήσουν και ίσως και η πλειοψηφία των φίλων ότι ο Αχιλλέας Μπέος μαζί με τον Δημήτρη τον Μελισανίδη, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, αλλά εγώ θα πω τους δύο μόνο πρώτους, είναι αυτοί που ξέρουν πολύ καλύτερα, πολύ καλά και ο Σπάνος, ξέρουν πάρα πολύ καλά και από μπάλα και από ποδόσφαιρο. Δύο άνθρωποι, δύο παραγόντες, ειδικά ο Μπέος, ο οποίος έχει καταφέρει να δημιουργήσει και πάρα πολύ καλές ομάδες, που είναι και καλό ποδόσφαιρο, όπως τον Ολυμπιακό Βόλου, που έπαθε με τα στημένα και όλα τα εγώ. Ο Πανιόνιος, επίσης, ο Μπέος, ο οποίος έχει μάλιστα και καταπληκτικούς συνεργάτες, γιατί πέρα από όλα τα υπόλοιπα που μπορείς να του προσάψεις, συμφωνείς ή διαφωνείς μαζί του στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, οι άνθρωποι που έχει δίπλα του, οι συνεργάτες του, είτε στο Πανιόνιο, είτε στο Βόλο, είτε στον Ολυμπιακό Βόλου, είναι καταπληκτικοί. Υπάρχει ένας άνθρωπος, ο Τάκης Γιαννόπουλος, ο οποίος ανακαλύπτει παίκτες από την Τρίτη Αργεντινής, τους οποίους κάποια στιγμή τους μοσχοπουλάει η οποιαδήποτε ομάδα είναι. Έχει πάρει έναν προπονητή, τον Αμπαρσκάλ. Ο οποίος είναι μικρότερος από τον Βαρέλα. Ο οποίος είναι μικρότερος από τον Βαρέλα, μπράβο. Και όλος ο Βόλος κοστίζει όσο κοστίζει μόνος του ο Βαρέλα, το συμβόλαιο του Βαρέλα. Τι θέλω να πω λοιπόν. Ο Φαν Βέρτ είναι ένας παίκτης, ο οποίος λέμε ο Φαν Βέρτ,
Ναι, αλλά ο Φαν Βέρτ όμως στις ομάδες που έχει αγωνιστεί στη Ολλανδία, στη Δανία, δεν είναι κάποιος τυχαίος ποδοσφαιριστής. Ούτε ο Μπαριέντος είναι ένας άλλος. Εντάξει, αλλά δεν είναι μεταγραφές στον Ιωνικό που περιέχουν και μεγάλο ρίσκο. Έτσι, αν δεν σου βγει, δεν σου βγήκε. Όχι, αλλά η αλήθεια όμως είναι, Γιάννη μου, ότι στο υποτιμημένο ή όπως θέλουμε να το πούμε αλλιώς, ελληνικό πρωτάθλημα, αυτά τα παιδιά που παίζουν μπάλα δείχνουν πράγματα. Και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ. Παραδείγματος χάρη, ο ΠΑΟΚ έκανε έναν αγώνα για να πάρει το Φεράρι. Ανέστησε ο Βόλος ποδοσφαιρικά, εντός αγωγικών, τον Τάσο το Δουβίκα, ο οποίος έφυγε από τον Αστέρα Τρυπόλεως χωρίς πολλές φανφάρες. Τι θέλω λοιπόν να πω, και συγγνώμη που σε διέκοψα, Κωστή μου. Είναι λοιπόν το εξής, ότι αυτές οι ομάδες λοιπόν ξέρουν να φτιάχνουν παίκτες. Ο Μπέος έχει ανθρώπους οι οποίοι, όπως και ο ίδιος γνωρίζει, οι οποίοι ξέρουν πώς να φτιάξουν ομάδες. Και δεν είναι τυχαίο, είναι ένας παράγοντας ο οποίος είναι διαχρονικός στο ποδοσφαιρό. Σου είπα και πάλι, δεν συμφωνώ μαζί του, τις περισσότερες φορές διαφωνώ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι άμα δεν βγάλεις και το καπέλο σε τέτοιους ανθρώπους, δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα. Να πούμε και κάτι άλλο. Και δεν τον ξέρω τον Αχιλιαμπέο, μια φορά να βγάζουμε, να βγάζουμε κοντά συμπεράσματα Κυριακή με Κυριακή. Γιατί μια ομάδα νεοφώτιστη, η οποία τρώει 4 γκολ στο ημίχρονο από τον Παναθηναϊκό και άλλα 4 γκολ από τον ΠΑΟΚ στο ημίχρονο στην Τούμπα, τώρα πήρε το βαθμό, αλλά στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν θα παίρνει βαθμό και δεν ξέρουμε στο τέλος πώς θα καταλήξει αν πάει σε αυτή τη ρότα ο Ισπανός προπονητής. Και επειδή λες για τη ρότα, Γιάννη μου, θα πω και κάτι άλλο το οποίο νομίζω θα βρει απόλυτα σύμφωνο και θέλω να το σχολιάσει και εσύ, Γιάννη, θέλω να το σχολιάσει και ο Κωστής. Ο Αχιλλέας Μπέος, όντας στο Βόλο και παίζοντας με τον ΠΑΟΚ, έχει να δώσει και μερικές απαντήσεις εντός αγωγικών. Που στο γεγονός ότι θυμίζουμε ότι ο Αχιλλέας Μπέος ήταν εκ των υποψηφίων να αναλάβουν ένα κομμάτι διοικητικό στον ΠΑΟΚ, έτσι δεν Κωστή? Το οποίο δεν έγινε. Το οποίο οι συνεργάτες του κυρίου Σαββίδη δεν το θέλανε. Είπαν ότι δεν τον θέλουν. Και λέει λοιπόν, και αυτή τη στιγμή λοιπόν η ισοπαλία του Βόλου, του Μπέου απέναντι στον ΠΑΟΚ είναι μια νίκη. Είναι μια νίκη απέναντι στον Καγκάτσι και στους λοιπούς. Ναι. Κοίταξε, κάποια στιγμή ο Μπέος έφτασε σημείο να αυτοπροταθεί στον Σαββίδη. Εισαγωγικά το αυτοπροταθεί και χωρίς εισαγωγικά. Εγώ όταν ήταν να κριτικάρω αυτό το πράγμα, αυτή την περίπτωση, ήμουνα υπέρ. Ήμουνα υπέρ γιατί δεν έχω παρεδώσει με κανέναν εκεί μέσα. Ο πρόεδρος, ο μεγαλομέτωχος μάλλον, το ήθελε. Το ήθελε. Έκανε κουβέντα με τον Μπέο. Και ξέραμε κι εμείς εδώ ότι θα βοηθούσε ο Μπέος από πολλές πλευρές το Σαββίδι. Βέβαια υπάρχει μια αυλή στον ΠΑΟΚ όπως όλες τις ομάδες που τους ικανούς, όπως είναι ο Μπέος, συμφωνώ μαζί σε όλα όσα είπες, δημιουργεί μια συνωμοσία των μετρίων για τους δικούς τους λόγους. Εγώ το έχω ζήσει και το ζω καθημερινά και στις δουλειές και σε όλα αυτά. Ο Μπέος λοιπόν και στην περίπτωση τη δική του και στην περίπτωση του Δουβίκα και στην περίπτωση του Φεράρι, όπου ήταν σχεδόν τελειωμένα, βέβαια να πούμε ότι ο Δουβίκας και ο ίδιος είχε τις αντιρρήσεις του για να έρθει στον ΠΑΟΚ, να τα λέμε ολοκληρωμένα τα πράγματα. Εγώ είπα ότι ο Βόλος ανέστησε ποδοσφαιρικά το Δουβίκα, αυτό είπα, το άλλο το τι γίνει μετά. Ναι. Οπότε διατηρεί καλές σχέσεις ο Μπέος με τον Σαββίδη. Όποτε μιλάνε οι δύο άντρες, γνωρίζω ότι μιλάνε στο μη θεσμικό κομμάτι, στο μη θεσμικό κομμάτι, αλλά ο Μπέος δεν θέλει να ξέρει κανέναν από τους παράγοντες του ΠΑΟΚ. Τους θεωρεί άχρηστους ο ίδιος. Και το έχει πει και ο ίδιος. Σε μεγάλο βαθμό του δίνω δίκιο ποδοσφαιρικά του Μπέου. Οπότε ο Μπέος τεχνοκρατικά δεν χώραγε στο κομμάτι του ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ όταν έχει ανθρώπους γύρω από το Σαββίδι μη τεχνοκράτες, καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να πω περισσότερα, δεν συνέφερε. Και φυσικά βγήκε ότι έλα μόνο το στοιχηματζή, στείλει τα μάτια και τα λοιπά. Αυτή ήταν η... Όταν θες να αποδομήσεις κάποιον, θα βρεις κάποιο αδύναμο σημείο του. Το αδύναμο σημείο βέβαια ήταν αυτό το κομμάτι. Άσχετα αφόρθηκε μετά, η ρετσιγιά έχει μείνει. Το λέω γιατί, και τελειώνω με αυτό,
Κάποτε πήγε ο κύριος Σαββίδης στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, και άκουσα το όνομά μου από τα λόγια του, από το στόμα, το δικό μου όνομα, από την Αμερική. Τον πήσαν οι άφηλοι, ένας σύνδεσμος φίλος ΠΑΟΚ Νέας Υόρκης, κάποιοι Ρουφιάνοι, ότι ο Λαπτόπουλος σε βρίζει. Ποιος είναι αυτός, ποιος είναι αυτός που με βρίζει, χωρίς να ακούσει ο άνθρωπος. Το βρίζει τι σημαίνει, τι δεν ξέρει ποδόσφαιρο, κάνει λάθος κινήσεις κτλ. Σε βρίζει ο Λαπτόπουλος. Για ποιο λόγο αυτή, για να τους πάω εδώ σε ένα μεροκάματο, να αυτήν την τσάμπα να δουν τον ΠΑΟΚ και κάνα φράγκο στο σύνδεσμο Νέας Υόρκης. Είναι σε κόντρα μαζί τους χρόνια. Θέλω να σου πω ότι αν θέλει να σε αποδομήσει η αυλή, όταν δεν γνωρίζει, εγώ είτε δεν ξέρω να κάνω. Έρχεται μου λέει αυτός, σε κλέβει λέει αυτός το ίδιο, δεν ξέρω. Δεν έχω τη γνώση, όπως δεν έχει τη γνώση πάνω στο ποδόσφαιρο, ο κύριος Σαββίδης, γνώση την οποία έχει ο κύριος Μπέος. Πάντως κάνει ομάδες, όπως και ο Μάκης Ψωμιάδης. Κάνανε ομάδες, χωρίς να παίξει ποδόσφαιρο, γνωρίζουν ποδόσφαιρο. Όλη του η εντεκάδα, αν εξαιρέσω τους δύο στόπερ που έχουν ενστάσεις και για τους δύο, εντάξει, όλη του η ομάδα είναι καταρχήν πάρα πολύ γυμνασμένη. Ομάδα του Μπέου δεν τη βλέπεις ποτέ να κρεμάει στο βιολογικό κομμάτι. Εντάξει, αλλά τώρα δεν μπορείς, επαναλαμβάνω, να τρως 4 γκολ από Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα πρώτα ημίχρονα των αγώνων. Δηλαδή... Πρέπει λίγο να προσέξεις, λίγο καταρχήν ο Τσοκάνης. Είχε βρεθεί δίπλα στον Παρτόλο και στον... Δηλαδή το αφελές είναι ότι ο Τσοκάνης θα πρέπει να είναι ανάμεσα από τον Γκρίλο και τον Ρομπέρο να περιμένει να την πάρει και να φύγει. Παρά τα αυτά ήθελε να κάνει ο Βόλος κατοχή μπαλάς. Μα θα δούμε και τις φάσεις αργότερα, έτσι. Νομίζω ότι είναι καθαρά θέμα προπονητή. Εν πάση περιπτώσει, καλά κάνουμε και μιλάμε για τον Βόλο και τον Αχιλλέα Μπέο για το χθεσινό 4-1-4-4, δεν το βλέπουμε και κάθε Κυριακή. Από την άλλη όμως, να πάμε και στον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό και θέλει να επιστρέψει στην κορυφή και να ρίξει τον Ολυμπιακό. Και όταν τρως 4 γκολ στην Τούμπα, δεν μπορείς κατ' εμέ να λες ότι διεκδικώ το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό, έτσι. Το δεξί, έχεις κάποια στιγμή το Βιερίνια τον πέρασαν σαν σταματημένο κάνα δύο φορές. Δηλαδή τρύπα χαμηλά, ο Βιερίνια λόγω ο γύρατος. Ο Τέιλορ λόγω ανικανότητος. Ναι. Ο Βαρέλα γέρασε. Μιχαηλίδης σώθηκε κατά κάποιο τρόπο ως ένα βαθμό, κάνει τα επιπόλαια κτλ. Δύο γκολ τα ξεκίνησε αυτός από πίσω, έτσι. Μια παλιά. Θα δούμε τις φάσεις. Μην τις περιγράφεις χωρίς την εικόνα. Λοιπόν, τα τρία χαμένα πέναλτι του Βιερίνια μέσα στο 2021, είπαμε το αν δεν φτιάχνει τη ιστορία. Ωστόσο, είναι κομβικό το σημείο. Το 5-3 δεν γυρίζει. Αλλά μην το προσωποποιήσουμε. Απλά σαν στατιστικό το βάζουμε αυτό. Να πάμε στην άλλη κάρτα που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η μεγαλύτερη ανατροπή στην Τούμπα. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του που ο ΠΑΟΚ δεν κερδίζει αγώνα στην έδρα του. Αν και προηγήθηκε με 3 γκολ διαφορά, κάτι τέτοιο έχει να συμβεί 3 φορές στην ιστορία της πρώτης εθνικής Super League. Αλλά εκτός έδρας και τα 3 προηγούμενα μάτς, ΑΕΛ ΠΑΟΚ 4-3 από 0-3, Παναχαϊκή ΠΑΟΚ 3-3 από 0-3 και Απόλλων ΠΑΟΚ 3-3 από 0-3. Το στοίχημα... Καλά, αυτό της Λάρισσας έχουν ακουστεί πολλά. Καλά, πάντα θα ακούγονται. Πάντα θα ακούγονται. Έχει σημασία τι ακούστηκε, σημασία και το αποτέλεσμα, ρε φίλε. Πάντα θα ακούγονται. Πάντα θα ακούγονται. Ακούγονται πολλά και αλλά... να λέμε τι ακούγεται. Ναι, οκ, εντάξει, θες να πεις κάτι να πούμε μετά από τις φάσεις. Πάμε να δούμε τις φάσεις. Γιατί, ναι. Γιατί νομίζω ότι αν δούμε τις φάσεις θα καταλάβουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, είναι αυτό που το έλεγα με τον Γιάννη νωρίτερα στην αίθουσα σύνταξη που μιλάγαμε έτσι, σε μια μήνυση για την εκπομπή. Ότι το παιχνίδι αυτό, το ΠΑΟΚ Βόλος. Είναι η αποθέωση πρώτα του τα ξέρω όλα, όλοι τα ξέρουμε όλα. Είναι η αποθέωση των ιντριγκαδόρων και είναι και η αποθέωση ότι τελικά ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ στο ποδόσφαιρο. Υπό την έννοια πια, υπό την έννοια ότι στο 0-1 που βάζει ο Φαν Βέρτ αρχίζουν και λένε όλοι εντάξει θα βάλει 4 ο ΠΑΟΚ, βάζει 4 ο ΠΑΟΚ και μετά όταν ο Βόλος αρχίζει και το γυρίζει το ματς, όλοι έλεγαν ότι οκ, δεν θα χάσει. 4-2, 4-3, 4-4. Πάω στοίχημα ότι το 95% των ανθρώπων που έπρεπε να το παίξει στο στοίχημα το είχαν παίξει άσο γιατί πίστευαν να τα βάλει 5 γκολ ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, το θέμα είναι ότι. Στο 4-3, στο 4-2 κάναν κασάουτ μερικοί. Στο 4-3 δεν προλαβαίνανε. Το λέω και για σένα γιατί και εσείς στο live που είδατε
εκεί με τον Τριπλοσάγωνο και τον και το Φουρνάρι, έχετε δώσει σου μεγάλο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις φάσεις. Είναι το 0-1 που πετυχαίνει ο Βόλος με τον Φαν Βέρτ, τον Ολλανδό. Στο ξεκίνημα της φάσης ο Βόλος ζητάει εδώ πέναλτι. Βγαίνει με τον Μπαρτόλο ουσιαστικά assist στον Ολλανδό φορ, ο οποίος βέβαια θα κάνει μια πολύ ωραία περιστροφή γύρω από το σώμα του. Ωραία κίνηση έκανε βέβαια. Ναι, Γκέρτ Μίλλερ θύμισε. Δεν είναι τυχαίο ο Φαν Βέρτ, είναι πολύ καλός. Αποκλέψιμο της μπάλας επάνω στον Εσίπη. Δηλαδή έδωσε εντολή ο Λουτσέσκο τον Εσίπη να κατεβάσει την μπάλα. Μα ο Εσίπη άμα του δώσει την μπάλα, την κρατήσει, να την κατεβάσει, θα σκοντάψει και θα πέσει κάτω, του κλέψουν την μπάλα. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα παράλογα, τα οποία βέβαια ξεκινάει και από το υπέστατο ρόστερ του ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι, θα το κουβεντιάσουμε αυτό σε λίγο, κράτα το μόλις τελειώσουμε τις φάσεις, γιατί μια αγωνιστική που οι ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό πήραν από τις αλλαγές τους γκολ σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ. Θα το δούμε μετά. Λοιπόν, το 1-1 του Μιχαηλίδη να δούμε τώρα, σε μια φάση στην οποία μοιάζει να βρίσκει και η μπάλα. Κάπου μια πριν ζήτη, καταλήξει αλήθεια. Κάνει την κεφαλή και χτυπάει στο κεφάλι του αμυντικού και καταλήξει. Αλλά να κρατήσουμε το ότι σηκώνεται τελείως αφύλακτος, έτσι, ο Μιχαηλίδης. Μα δεν έχει επιδείξει σε όλο το μάτς κανένας από τους τέσσερις στόπερ. Ναι. Έχει μια επιδείξη. Όχι να χάσει κεφαλή, έχει επιδείξει. Συμφωνώ. Κοιτάξτε, ο Μιχαηλίδης κάνει μια στραβοκεφαλιά και χτυπά στο κεφάλι του αμυντικού του Βόλου και καταλήγει στα δίχτυα. Το θέμα είναι όμως ότι έχει σηκωθεί αφύλακτος. Αυτό είναι. Ναι, να τη δούμε επιτέλους στη φάση του 1-1 όμως. Λοιπόν. Πεκτάρα ο Φάνφερτ. Εδώ είναι. Ναι, έτσι. Είναι τελείως αφύλακτος και πολλά γκολ πανομοιότυπα τέτοια, έτσι. Βέβαια. Είναι κόρνερ. Εντάξει, βέβαια. Βέβαια και αυτός κάνει με το κεφάλι του, βλέπεις το σώμα του πάει προς τα πίσω και κάνει την κεφαλιά. Έτσι πρέπει να την κάνει. Ναι. Έτσι πρέπει να την κάνει. Και χτυπάει πάνω στον αμυντικό του Βόλου και καταλήγει στα δίχτυα. Προφανώς θα την έπιανε. Φινό γκολ. Άτυχη στιγμή είναι, δεν είναι. Δεν είναι άτυχη στιγμή, ρε φίλε. Όταν σηκώνεται εκεί μόνος του, δεν είναι άτυχη στιγμή. Ναι, γιατί καταλήγει στα δίχτυα. Η μπάλα έχει φορά προς την εστία. Τώρα βρει, δεν βρει. Δεν νομίζω πάντως ότι θα μπαίνει με στα δίχτυα. Λοιπόν, πήγαινε προς τα δίκτυα, αλλά δεν τα μπαίνει. Το 2-1 του Ακπομ είναι από ωραία προσπάθεια του Βιερίνια, ο οποίος θα τεντώσει το πόδι και θα βγάλει την ασίστ στον τελείως αμαρκάριστο Ακπομ. Εδώ βλέπουμε ότι μέσα στην μικρή περιοχή δεν είναι κανείς για να φυλάξει τον Άγγλο Φορ. Μόνο αυτό είναι, για εδώ. Και στο ξεκίνημα της φάσης που δεν την έχουμε, πώς ο Μπίσεσβαρ θα πλαγιοκοπήσει παίρνοντας την μπάλα τελείως αφύλακτος και αρκετά μέτρα ψηλά. Είναι αυτό που έχει πει ο Κωστής ουσιαστικά. Προφανώς ο Λουτσέσκο έχει δώσει εντολή στον Μπίσεσβαρ να μην γυρίζει πολύ πίσω για να έχει δυνάμεις και να μπορεί να πλαγιοκοπήσει. Είναι αυτό το τετραγωνάκι. Είναι συγκλίνει. Από τη γωνία εκεί πέρα μέσα, αυτό βέβαια προδιαθέτει να έχει μπακάρα με πνευμόνια. Ανεβαίνει να παίρνει όλη την πλευρά. Ναι, αλλά σε τουλάχιστον 8 περιπτώσεις στο πρώτο ημίχρονο, ο Μπίσεσβαρ είχε βρεθεί με το 7 του Βόλου ένας εναντίον ενός και αντί να πάει ή να πάει κάποια βοήθεια προς τον αμυντικό του Βόλου, αυτός έκανε πίσω. Αυτός έκανε πίσω. Και πρέπει να πάει, ποτέ δεν έκανε πλαϊνό μαρκάρισμα και φυσικά... Κοίτα. Του Βόλου, ναι, ποτέ. Λοιπόν, γιατί είναι και όλοι, κινείται παράλληλα με το τέρμα ο Μπίσεσβαρ σε όλα αυτά τα μέτρα μέχρι να βρει χώρο να σουτάρει. Βέβαια. Κοίτα, ο Μπίσεσβαρ, δηλαδή αν πρέπει να φυλάξεις κάποιον στους χώρους αυτούς, είναι ο Μπίσεσβαρ. Και ο Φόρο οπωσδήποτε από την άλλη μεριά. Εντάξει, ένας να τον κλείσει στον κλειστό το χώρο, ο μπακ τους ήταν ανύπαρκτος. Τον αλλάξανε μετά, στο 52. Κοροζέρο, και έβαλε τρεις στόπερ αυτός. Ναι. Αυτός το 4-1 το έκανε 4, με άλλο σύστημα. Άλλαξε το σύστημα του. Λοιπόν, πάμε να δούμε το 3-1 του Ζίβκοβιτς από την παλιά του Μπίσεσβαρ. Πάλι ο Μπίσεσβαρ. Εδώ βλέπουμε από την αρχή της φάσης, θα το κάνει και το σπριντάκι του, έτσι, δεν το έκανε το σπριντάκι του. Εντάξει, έκανε 15 μέτρα σπριντ δυνατά. Αν πάρει την τετράδα της άμυνας του Βόλου στο κέντρο. Να δεις τι διάταξη είναι. Ναι. Εκεί κοίτα. Εδώ κοίτα.
Εδώ και τα τετράδα. Λοιπόν, και κανείς δεν μαρκάρει και τον Ζίβκοβιτς. Έχει περάσει μπάλα δηλαδή. Κοίτα, από 4-3-4 αμυντικούς και δεν υπάρχει κανείς. Κοίτα, κοίτα, που είναι ο Ζίβκοβιτς. Κοίτα, κοίτα. Ναι. Απόσταση. Κάνει τη διαγώνια κίνηση ο Ζίβκοβιτς και όλοι εκεί τον παρακολουθούν. Τον βλέπουν. Λένε να δούμε δύο ρογκολ. Έτσι όπως είναι η φάση εννοώ. Ναι. Λοιπόν. Κακό transition του. Κοίτα, πάλι ο Μπίσεσβαρ. Βλέπεις. Ναι, ναι, πάλι ο Μπίσεσβαρ. Και την παλιά τη βγάζει ο Μιχαηλίδης, έτσι. Αυτό το έχει. Έχει πάρει χαμπάρι. Ότι θα πρέπει στο παραγωγικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ να συμμετάσχει. Αυτός από το φόβο του. Από το φόβο του. Δηλαδή, αυτά τα περίμενες από τον Αυγούστο όταν έπαιζε εξάρι, από τον Μιχαηλίδη όταν έπαιζε στόπερ ή τρίτο αριστερό στόπερ. Ο Μιχαηλίδης έχει βγάλει κι άλλες μπαλιές με τον άλλο τον προπονητή τον Φερέιρα. Ναι. Όταν έπαιζε τρίτος αριστερό στόπερ, σε πολλά μάτς που ο ΠΑΟΚ τάκλεψε στην Ευρώπη, ξεκινούσε από πίσω αυτή η ιστορία. Γιατί αν αρχίσεις και παίζεις την μπάλα με αυτά τα χαφ, την μπάσα, τη μικρή κτλ, ποτέ θα βρεις τον άλλο ανοιχτό. Να το ο Μιχαηλίδης λοιπόν, 40 μέτρα μπάλια, την είδες. Γι' αυτό και στην ΚΑΠΑ 19, γι' αυτό και στην ΚΑΠΑ 19 ήταν παίκτης τέτοια σε φάση, γι' αυτό τον ήξερε και ο Γκαρσία και γι' αυτό τον έβαλε και ο Φερέιρα. Λοιπόν, ξεκινάει η αντεπίθεση του Βόλου τώρα. Όχι, είναι το 4, είναι κάτσα, και το 4 το κολλή. Α, ναι. Πάλι μπήσες βάρα, ναι. Πάλι μόνος του. Λοιπόν, αλλονίζει, μόνος. Κάνει πίσω. Αντί να πάει πάνω του, που κάνει πίσω. Και κάνει πίσω και πάλι στο πέναλτι δεν είναι κανείς. Ναι, 4-1. Είναι το 4-1, σωστά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τον Μπαρτόλο για το 4-2 του Βόλου. Εδώ αντίστοιχα βλέπουμε πόσο λάθος είναι το transition και του ΠΑΟΚ και πώς μπαίνει ανάμεσα σε δύο παίκτες ο Τέιλορ, δεν είναι το δεξί. Ο Τέιλορ και ο Βαρέλα. Και ο Βαρέλα. Τα δυο μπακ τα πλάινα, και του Βόλου και του ΠΑΟΚ, καλύτερη φίλη των εξτρέμ. Καλύτερη φίλη. Το βλέπεις το στόπερ, τον μπακ το δεξί. Ο Τέιλορ, ναι. Ο Τέιλορ. Είναι πίσω πόσα μέτρα και μπαίνει στην ταχύτητα για πλάκα. Για πλάκα, κοίταξε και... Πολύ αργή και μπήκε ανάμεσά του στον Μπαρτόλο. Ο Βαρέλα είναι γέρος, είναι για να παίξει παλεμάχους. Τώρα. Τι Βαρέλα. Στο... Περιμένω να έρθει ο Ίγκάσον να παίξει με τον Μιχαηλίδη. Το Μιχάη και αυτούς. Τι να παίξει τώρα. Έρχεται λέει ο Κρέσπο. Εδώ κοίτα. Ο Βαρέλα. Θέλει λέει συμβόλαιο ο Βαρέλα. Και του χρόνου. Δεν μην με δώσετε πολλά. 2-3 εκατοστάρικα, 3 εκατοστάρικα. Τι λέει Βαρέλα σοβαρά μιλά. αυτό πάντως είναι ένα μάθημα για τον Μαρτίνης, αν βλέπει την εκπομπή ο coach, να διαβάσει την άμυνα του ΠΑΟΚ, η οποία αν παίξει πάλι με 4-4-2, θα έχουμε πάλι θέματα. Πρέπει να βρει και κάνα winger, γιατί με τα μαλλιά ο άλλος, ο Ιωνιοκούλο, ο τρελός, δεν είδα πράγματα. Πάλι το μαλλί, χάλασε ένα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το 4-3 του Ροζέρο. Αλλαγή. Τελείως αφύλακτος. Πρώτη αλλαγή. Ναι. Γιατί και ο Βόλος πήρε γκολ από τις αλλαγές. Βέβαια, για το επίπεδο του Πασχαλάκη, το απλά να γονατίσει δεν το περίμενα. Εγώ λέω απλά τη γνώμη μου, έτσι, εκεί πέρα, δηλαδή, αν πεις, είναι πολύ κοντά. Έχει αντίθετα βήματα. Έχει αντίθετα βήματα. Είναι αυτό που έχουμε πει, ρε παιδιά. Ο Πασχαλάκης είναι ικανός για το χειρότερο και για το καλύτερο. Όχι, εδώ δεν πρέπει να του καταλογίσει κάποιος ευθύνη σε θέμα αντανακλαστικών. Απλά είναι ότι είναι αντίθετη φορά. Όχι, δεν είναι. Ο Τέιλορ είναι. Αυτό είναι. Ο Βαρέλα έπαιζε τον χώρο, ναι. Ο Τέιλορ. Λοιπόν, και το 4-4. Ο Ρίνα. Ρίνα να καλώ. Ο Φεράρι κάνει σέντρα. Ο Φεράρι κάνει σέντρα. Τον κατάλαβα από την τρίπλα. Δηλαδή αυτό το μπακ δεν κάνει στον ΠΑΟΚ και σε ομάδες του ΠΟΚ, έτσι. Δεν το θέλω, βέβαια. Εδώ κοιτά. Σαν εξτρέμ φεύγει. Εγώ το Φεράρι τον έβλεπα να χτυπιέται και με το Ρέαμτσου για τη θέση του βασικού στον Ολυμπιακό, να ξέρεις, έτσι. Τόσο, τον έχω για τόσο ψηλά. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στον Ολυμπιακό. Όσον αφορά πάντως αυτό που είπες νωρίτερα, μόνο αυτό που είπε για το... Επειδή έχει παρεξηγηθεί και συζητηθεί, κάποιοι πειραχτήκανε, κάποιοι... Τέλος πάντων, να τους χαρακτηρίσω, που είπε για τον Μπάσαρδη ο Λουτσέσκου. Είναι πάρα πολύ απλό, ρε παιδιά, τι εννοούσε. Εννοούσε ότι ήθελε οι παίκτες του να είναι πιο σκυλιά και πιο έξυπνοι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εντάξει, εκεί πρέπει να κάνεις αυτοκριτική, όπως δεν έκανε και ο Μιλόγεβιτς όταν το έκανε το
Το 0-3-3-3 και το χθες είναι χειρότερο. Λοιπόν, γιατί ήταν και εντός έδρας. Είναι φυσιολογικό λίγο ο Πασχαλάκης λέει να μην κουνιέται λίγο έτσι καλά. Πάμε, πάμε στον Ολυμπιακό. 2-1, Ελαραμπή, χαρέσει και πανηγύρια ο Αβραμίδης. Τον είδα εκεί με την κουνιάδα του να πούμε. Ναι. Βγάλε κάποια φωτογραφία τώρα και τρέχουμε. Εδώ πέρα είναι το πώς λοιπόν, ξεκίνησε. Να, πούμε, να πω μια κουβέντα μόνο πριν δώσουμε το, στον Νίκο. Πάρα πολύ καλός στο κουουτσάρισμα για μένα. Μπορώ να διαφωνήσω ο Νίκος. Ο Μάρτιν άλλαξε πολλά πράγματα και μετά το 1-0 και μετά το 1-1. Ο άλλος ο προπονητής κοιμήθηκε, φούλανε τους παίκτες του και άρχισαν να έχουν τραβήματα, κράμπες και φλάσεις. Καλά παράδοκτο αυτό που έκανε. Είναι σαν να παίρνεις ένα αμάξι με τριών δυνατοτήτων να το έχεις στην εθνική, να κυνηγάς μια Mercedes, να βγάζει καπνό το αμάξι και εσύ να το πατάς. Δηλαδή είναι άκρος, άκρος ανταγωνιστικός ο Πας Γιάννενα, αλλά εντάξει είπαμε. Έλειψε Εμβιλά και ο Μπουκαλάκης με τους δύο καμαράδες. Παιδιά, συγγνώμη τώρα, συγγνώμη, δεν μπορούμε να κάνουμε την εκπομπή. Συρροή λίγο ησυχία. Συγγνώμη, το λέω στον αέρα, δεν έχω άλλο τρόπο. Δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση το κουτσάρισμα του... του Μαρτίνς. Είδε το πρόβλημα με τον Λαλά. Έκανε εσωτερικές αλλαγές. Πήγε τον το πιτσιρικά από εκεί την πλευρά να του πλάει. Είδε το πρόβλημα. Βάζει τέταρτο χαφ στο 1-0. Δεν του βγαίνει, τρώει τον γκολ, πετάει δεύτερο φορ. Βγάζει τον Μπουκαλάκι που είναι αργός, πετάει τον Εμβιλά πίσω. Το κάνει 2-1 αμέσως τρίτο center back να κρατήσει τα πόδια. Ήταν πάρα πολύ, πώς το λένε, στο κουτσάρισμά του πάρα πολύ βοήθηκε για μένα. Τον Ολυμπιακό σε αυτό το παιχνίδι. Έχεις μπερδευτεί λιγάκι όμως με τις αλλαγές. Ναι. Ο Εμβιλά δεν βγήκε στο 1-1. Όχι, όχι. Πέρασε μετά τον Εμβιλά. Στο δεύτερο ημίχρονο πήγε ο Εμβιλά. Ναι, 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 ναι. Έβγαλε τον Ενιεκούρου. Ναι, φυσικά. Και έβαλε τον Εμβιλά σαν τέταρτο. Άκου να δεις τι γίνεται. Μάλαξε το. Έλαξε και εσύ με το κάνει 4-4-2. Και στο τέλος τελείωσε και με τρεις την άμυνα γιατί έβαλε και τον Αβραάμ. Ναι. Έβαλε και τον Αβραάμ. Βγάζω στο δικίνιο και πέσει τον Αβραάμ. Άρα, προπονητής που αλλάζει 4 συστήματα σε ένα 90 λεπτό. Δεν είναι πρώτη φορά. Και του βγαίνουν και οι αλλαγές του. Παίρνει ένα διπλό το οποίο το προσυπογράφει. Αυτό το πήρε το μάτι. Προ τιμήν του, εγώ θα το ερμηνεύσω ότι ήθελε λίγο να ρεφάρει τις δηλώσεις που είχε κάνει για τη διαιτησία μετά το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Χθες παραδέχτηκε ότι στο πρώτο ημίχρονο τακτικά έχει κάνει λάθη, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι το λάθος που έχει κάνει ο προπονητής του Ολυμπιακού, μόνο με την πολύτιμη βοήθεια του Γιώργου, να δούμε λίγο την πρώτη δεκάδα του πρώτου ημίχρονου και να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να πω λοιπόν ότι αυτό που έχει κάνει λάθος ο Μαρτίνς είναι τα λάθη που έχει κάνει ο Μαρτίνς στο ξεκίνημα είναι δύο. Καταρχήν δεν έχει εκτιμήσει σωστά την κούραση του Μπουχαλάκη και του Καμαρά. Του Μαντί εννοώ και του Αγκιμπού, αλλά ο Αγκιμπού είναι μικρούλης, θέλει να παίξει, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Και του Μασούρα. Λέγονται πολλά και διάφορα για τον Ενιεκούρου. Άλλοι τον κρίνουν για τα μαλλιά του. Άλλοι τον κρίνουν για το πώς τρέχει. Εγώ θα πω κάτι πάρα πολύ απλό. Πείτε μου αλήθεια, είναι τυχαίο. Αυτό τώρα που θα πω είναι ποδοσφαιρικά ανώμαλο, αλλά θα καταλάβετε με τον καιρό ότι αυτό που λέω τελικά είναι αληθινό. Τώρα θα ακουστεί ανώμαλο όμως σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να βλέπουν τα ποδοσφαίρα διαφορετικά. Ο Ενιεκούρου είναι ένας από τους παίκτες του Ολυμπιακού, όπως και ο Γκάρι Ροντρίγκες, οι οποίοι έχουν το ένας εναντίον ενός σε εξαιρετική κατάσταση. Το έχει και ο Βρουσάη αυτό, το έχει ο Γκάρι, το έχει ο Ενιεκούρου, το έχει ο Ρόνι Λόπεζ. Το έχει και ο Μασούρας ακόμα μερικές φορές. Να πω όμως κάτι. Ρε φίλε, έβγαλες τώρα 6 παίκτες ότι έχουν το ένας μένα στον Ολυμπιακό. Extreme. Τότε είσαι η Real, δεν είσαι Ολυμπιακός. Ναι, ναι. Αλλά όμως υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Ο Μάρτινς ζητάει από τους extreme του να γυρίζουν πίσω και να βοηθάνε. Σε μια κατάσταση λοιπόν στην οποία ο αντίπαλος προπονητής πίεζε πάρα πολύ. Ο Μεταξάς είχε δυναμώσει πάρα πολύ τη μεσαία του γραμμή. Με τους δύο εξτρέμ να γίνονται χαφ. Γύριζε πίσω την ομάδα του, δίνοντας το χώρο στον Ολυμπιακό. Αλλά τι έκανε παράλληλα. Στην άμυνά του άνοιγε με αποτέλεσμα να είναι κλειστός ο άξονας και να αναγκάζει τον Ολυμπιακό να βγαίνει από τα άκρα. Ο Σνάιντερ και ο Γκαρντάφσκι γυρίζανε να μαρκάρουν και αυτοί.
Μερικές φορές γυρίζει ο Περέα, πολλές φορές. Ο Νιεκούρου, λοιπόν, δεν έχει την ελευθερία να μπει μέσα και να κάνει το ένα εναντίον ενός εύκολα στο στυλ. Τη δυσκολία στο σύστημα που παίζει ο Ολυμπιακός. Ωραία, τέλειος, Νίκο, να σου πω. Σωστά, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Σωστά το λες αυτό, δεν αλλά για κατά τη γνώμη μου, το αφήνεις λίγο ημιτελές. Δηλαδή, το έχουμε ξαναπεί ότι ο Μαρτίνς λατρεύει να παίζει με πλάτος. Είναι δεδομένο. Λες το ένα κομμάτι. Όταν και αν καταφέρει ο Λαλά και ο Ρέαμτσουκ, τα δύο βασικά στην παρούσα φάση, ακραία μπακ του Ολυμπιακού, και λέω στην παρούσα φάση γιατί το γεγονός ότι αλλάζει συνέχεια τα ακραία του μπακ, φανερώνει ότι δεν είναι ευχαριστημένος σε μεγάλο βαθμό. Δεν αλλάζει τα ακραία του μπακ. Το Λαλά άλλαζε. Το Ρέαμτσουκ δεν άλλαζε και βασικό. Εντάξει, λοιπόν, να καταλήξω όπου θέλω. Είναι η δουλειά που θα πρέπει να κάνουμε τα ανεβάσματα και τα ακραία μπακ. Δηλαδή, εάν δεν σου ανέβει και να σου ξαναεπιστρέψει όμως προφανώς έτσι, το ακραίο σου μπακ, ο Winger, μοιραία, δεν θα μπορέσει ή δεν θα καλύψει πίσω ή δεν θα μπορέσει να πλαγιοκοπήσει ή να συγκλίνει. Αυτό δηλαδή δεν είναι κακά τα εξτρέμ του Ολυμπιακού. Όχι. Τα ακραία μπακ του Ολυμπιακού είναι κακά. Ναι, όχι, ότι αυτή τη στιγμή η μπακ του δεν είναι τύπου ο Μαρ και Τσιμίκα που είχαν πολλά ανεβάσματα και επιστροφές. Και το βοηθάγανε σε αυτό οι εξτρέμ του Ολυμπιακού και και οι δύο μεσαίοι, δηλαδή ο Εμβιλά και ο Μπουχαλάκη συνήθως και πολλές φορές και ο Καμαρά που ήταν πιο freestyle. Ναι, αλλά η αλήθεια είναι, πες μου, ο Μπρούμα που ήταν ένας τέτοιος παίκτης, τον είδες πολλές φορές να κάνει ένας εναντίον ενός. Όχι. Ναι, όχι, εγώ τον είδα τον Μπρούμα. Απλά τα χάσα. Σε κάποια παιχνίδια. Απλά τα χασογκόλη. Απλά τα χασογκόλη. Όχι. Ναι. Πιο πολύ όταν έβρισκε και χώρους. Εδώ δηλαδή, πες μου, πόσες φορές ο Νιεκούρου βρήκε χώρο για να κάνει φάση. Μία φορά. Μα το θέμα είναι δεν να βρει ο Νιεκούρου να κάνει φάση. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι παίκτες θέλουν να έχουν και την μπάλα μπροστά και να έχουν και μέτρα. Εάν πρέπει συνέχεια να γυρίζει για να καλύπτει τον Ρέαμτσουκ ή δεν ανεβαίνει ο Ρέαμτσουκ και να του δίνει βοήθειες, δεν πρόκειται να το δεις ποτέ αυτό. Άρα λοιπόν δικαιώνομαι σε αυτό που σου λέω. Και αν τα ακραία μπακ ανεβάσουν την απόδοσή του και προσαρμόσουν το παιχνίδι του στα θέλω του Μαρτίν, να δεις ότι θα αλλάξει ρόλο και ο Μασούρα στην 11η. Μπράβο. Άρα λοιπόν, στη λόγια μου. Άρα δεν θες μεταγραφές για μένα το χειμώνα που θα πάνε στο Κόπα Αφρικά, που θα πάει στο Κόπα Αφρικά ο Ελαραμπή, γιατί ο Μασούρας... μπροστά έξι λέμε. Μπροστά. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο Μασούρας μπορεί να παίξει πιο κοντά στον Τικίνιο, εάν ο Λαλά και ο Ρέαμτσουκ δώσουν λίγο πλάτος. Βεβαίως. Αλλά λέω... Το τρίτο μάτς, όπου αντίπαλος παίζει στα 35 μέτρα την άμυνα στον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός έχει 2 χ με 0-0 και ένα παραλίγο χ γιατί κοντά ήταν. Ναι, ναι, μα το έχουν δει αυτό, Κωστή. Το βλέπουμε εμείς, το δουλεύουν αυτοί που είναι επαγγελματίες. Και για το μεταξά που είπες πριν, είναι ξεκάθαρο το ότι το πήγε όσο δεν πήγαινε και είναι ξεκάθαρο το ότι βαδίζει στα χνάρια του Γιαννίκη τακτικά, έτσι. Εννοείται. Ναι, κοίταξε, ο Γιαννίκης έκανε κάτι άλλο. Ο Γιαννίκης φούλαρε σε pressing πολύ. Ο Μεταξάς, έχει τον ίδιο γυμναστή, εγώ έμαθα, δεν το κάνει τόσο πολύ, πάει προς το κέντρο. Αλλά κάνει κάτι άλλο ο Μεταξάς που δεν έκανε. Ο Γιαννίκης το άλλαζε. Δηλαδή ξεκίναγε 4-4-2, ναι. Το άλλαζε και τρίτο στόπερ έβαζε. Ναι, μα επειδή ακριβώς... 4-3 γύριζε, αυτός το σύστημα δεν το αλλάζει. Ναι. Βάζει back, βγάζει half, βάζει half. Δηλαδή βάζει οχτάρι. Βγάζει φόρ. Ναι, επιβαρύνοντας δηλαδή, ακόμα περισσότερο. Επιβαρύνοντας Κώστα ακόμα περισσότερο, δύο πράγματα λέμε τους παίκτες του. Γιατί αν δεν αλλάξει κατά τη διάρκεια του αγώνα, εκτός από τις αλλαγές και το σύστημα, δεν θα αποφορτιστούν και κάποιοι παίκτες που πρέπει να τρέχουν συνέχεια. Και επίσης ο Πας δεν έχει καρτάλι. Για έμφραγμα όλοι. Σάγιακας δεν ξέρω αν έπαθε θλάση. Άκουμε λίγο. Επίσης ο Πας δεν έχει καρτάλι και δεν έχει παμλίδι. Και τον Ελευθεριάδη, δηλαδή αυτοί οι παίκτες οι τρεις λείπουν από το ρόστερ του Πάσκη. Εντάξει, όμως τον Περέα, βέβαια. Έχει ανέβει έχει. Ο Περέα, έχει τον Γερμανό, εντάξει. Τον Καρντάς. Πάντως λοιπόν, αυτό λοιπόν που είχε πει λοιπόν ο Μεταξάς ήταν το εξής. Είχε πριν το παιχνίδι, ήθελε να δημιουργήσει πρόβλημα στη δεξιά πλευρά του Ολυμπιακού. Γι' αυτό και στο 12. Γι' αυτό και στο 12 έβαλε τον Αγκιμπού και γύρισε τον Μαγκιμπού. Έκανε πολύ καλή εσωτερική αλλαγή ο ναι. Αυτό ακριβώς. Έκανε όμως και ένα άλλο λάθος.
Εγώ λέω, εγώ συνηθίζω να το λέω επειδή έχω διαβάσει και λίγο παραπάνω το θέμα του Μαρτίνς και πώς σκέφτεται τα πράγματα. Και πώς χαντακώνει η ομάδα τον ποδοσφαιριστή. Εντός αγωγικών, στο κομμάτι αυτό που θέλει ο προπονητής. Να πω λοιπόν όμως ότι επίσης παίζεις με ένα αφόρτο τικίνιο. Αναγκάζεσαι να παίξεις από τα άκρα και να βγάλεις σέντρες. Όταν βγάζεις σέντρες, αυτές είναι βούτυρα στο ψωμί για τους αντίπαλους αμυντικούς. Τύπου Παζιάννενα, τύπου Παναθηναϊκού, τύπου ΑΕΚ. Αυτό είναι πρόβλημα. Οπότε λοιπόν τι έκανε στο δεύτερο ημίχρονο. Έβαλε τον Έλα Ραμπί στο 64, άργησε να τον βάλει. Για μένα άργησε να τον εβάλει. Και στο 26 λεπτά ο Έλα Ραμπί έκανε δύο τελικές, έδωσε μία assist. Ασύ. Και έκανε δύο κλεψίματα πίσω από το κέντρο. Στο κέντρο ακριβώς. Ναι, παιδιά, ωστόσο αυτό... πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι την Πέμπτη υπάρχει Άιντραχτ. Ναι. Επιτέλους δεν την πέρδεψε με τη Φενέρ. Και μετά υπάρχει ΠΑΟΚ. Οπότε είναι άλλα δύο παιχνίδια. Πρέπει. Έχει πάρει νίκη εδώ. Να δούμε την κάρτα πρέπει που φευγαλέα είδαμε στον αέρα. Και να παρακαλέσω τις κάρτες να τις ζητάω και να πέφτουν, γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει μερικές φορές όταν μιλάμε την κάρτα που βλέπει. Λοιπόν, του πάει η επαρχία, διαβάζουμε. Τελευταία ήταν από τον Όφη 21 Δεκάτου 18. Έκτοτε μετράει 21 νίκες και 5 σοπαλές σε κανονική διάρκεια και play-off. Επειδή μιλάμε για επαρχία, δεν βάζουμε μέσα Θεσσαλονίκη. Δεν μετράνε τα μάτια για Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, επαρχία. Και επαρχία Θεσσαλονίκη, δηλαδή. Όχι, 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 Κωστή μου. Εδώ στην πρωτεύουσα τη λέμε και μας βρίζουν να την πούμε επαρχία. Λοιπόν, ξεπέρασε τον Μπάγεβιτς ο Μαρτίνς σε ποσοστό νικών. Έτσι. 77,77 έναντι 77,58. Πού το βρήκες αυτό, ρε Αβραμή, δηλαδή... Είναι, ναι, αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ και τα στατιστικά του Σόκερ Μπέιζα. Ναι, αλλά είναι, έχει 108 νίκες ο Μαρτίνς και 138 ο Μπάγεβιτς. Όχι, 108 νίκες. Είναι, είναι σε δεύτερο σε συμμετοχές. Α, συμμετοχές. Σε συμμετοχές του προπονητή, δηλαδή στον πάγκο. Αυτά είναι μόνο για το πρωτάθλημα ή όλα μαζί. Πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα. Οι νίκες, οι 119 νίκες, είναι και πρωτάθλημα και κύπελο και Ευρώπη. Άρα, αν βγάλει τη σεζόν με τα play-off, τον περνάει τον Μπάγκερ. Λογικά τον περνάει, θα κάνω και δηλώσεις με τότε. Μάλιστα. Κοιτάξτε να δεις, ο Μαρτίνς δεν είναι η πρώτη φορά που αλλάζει παιχνίδι με αλλαγές. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν είναι επίσης η πρώτη φορά που μέσα στο παιχνίδι κάνει αλλαγές συστημάτων 3 και 4. Η αλήθεια είναι ότι λίγο τώρα, ενώ έχει πολλούς παίκτες να βάλει μέσα και μπορεί να το κάνει το rotation σωστά. Κάποιοι βέβαια δεν του βγαίνουν, όπως π.χ. ο Λόπες, αλλά έβαλε τον Γκάρι Ροντρίγκες, ο οποίος όπως είχαμε πει και στην εκπομπή της Τετάρτης, της Παρασκευής, συγγνώμη, δεν μπορεί να παίξει αυτή τη στιγμή παραπάνω από 35 λεπτά. Είναι δεδομένο αυτό, φαίνεται. Φαίνεται από τη διαχείριση του πράσινου ακροτηρίου. Δεν τον θες παραπάνω, δεν τον θες παραπάνω. Ναι, και γιατί φάνηκε χθες περισσότερο ο Γκάρι Ροντρίγκες? Γιατί κάποια στιγμή είχε κουραστεί ο Πας Γιάννενα, δεν μπορούσε πια να κάνει αυτή την πίεση που έκανε, με αποτέλεσμα ο Γκάρι Ροντρίγκες να φανεί περισσότερο. Αν ο Γκάρι Ροντρίγκες ξεκίναγε. Σε σωστό χρόνο μπήκε. Ναι. Αν ο Γκάρι Ροντρίγκες ξεκίναγε, προφανώς θα ήταν σαν τον Νιακούρου. Γιατί, επαναλαμβάνω, δεν το έχω πει και εγώ, το έχει πει και ο ίδιος ο Φρουσάης σε μια δήλωση που είχε κάνει. Λέει, ο Μαρτίνς είναι τόσο απαιτητικός προπονητής και γουστάρω λέει που είναι απαιτητικός, γιατί πολλές φορές κάνει αυτό το μπρος-πίσω. Μπρος-πίσω. Και ο επιθετικός κουράζεται και δεν έχει το κουράγιο να κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Πει ο Νιακούρου, π.χ. Μπρούμα. Γιατί ακόμα και ο Μπρούμα που λέει οι φάσεις που έκανε στα γκολ ο Γιάννης, πολλές φορές ήταν βρίσκοντας χώρο στο transition. Καλά, να σου πω κάτι. Δεν έχει κάνει πολλές οργανωμένες φάσεις στον Μπρούμα. Ας είχε ο Ολυμπιακός έναν Ομάρ, έναν Σαλίνο ή έναν Μαζουακού και Χολέμπας και θα σου έλεγα τι θα κάνουμε. Αν είχαμε Γιάννη αυτό, θα κάναμε διαφορετικά πράγματα. Αλλά τι να κάνουμε, έχουμε τον Όλεγ. Και το Λαλά, ο Λαλά για μένα είναι καλύτερος παίκτης από τον Όλεγκ, να το πω αυτό, έτσι. Δεν είναι θέμα ποιος είναι καλύτερος, είναι ποιος μπορεί να εφαρμόσει πιο κοντά το παιχνίδι του στα θέλα του Μαρτίνς. Πάντως δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα με τον Τικίνιο και να μην στηρίζει η ομάδα τρόπον τεινά τον Έλα Ραμπί, ο οποίος αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος έχει κάνει παπάδες, έχει οδηγήσει τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Δεν μπορεί ο Έλα Ραμπί να είναι αλλαγή του Τικίνιο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μήπως φοβάται λόγω των 35 ετών ο Έλα Ραμπί να τον κάνει διαχείριση όπως με τον Βαλμπουενά, γιατί ο Βαλμπουενά και ο Έλα Ραμπί η ποιότητα που έχουν είναι τεράστια. Ο Βαλμπουενά είναι 37 και ο 33. Παιδιά, αποφεύγει να ξεκινήσει μαζί Τικίνιο ο Έλα Ραμπί, γιατί δύο φορές που του έκανε δεν του βγήκε. Δεν του βγήκε το 4-4-2. Οπότε επιλέγει φορ. Κάθε φορά θα επιλέξει το πιο φορμαρισμένο. Δεν του βγήκε πάρα πολύ. Εκ του αποτελέσματος. Όχι, και εκ του αγώνα. Δεν του βγήκε. Κατά ταπεινή μου προσωπική άποψη,
παρά το γεγονός ότι άκουσα και τον Νίκο τον Αναστόπουλο και τον Αλέκο Αλεξανδρή και άλλους προπονητές που έχουν σχετίσει με τον Ολυμπιακό να λένε ότι καλώς ξεκινάει με 4-4-2. Εγώ θα πω σεβόμενος και τον Νίκο τον Αναστόπουλο και τον Αλέκο τον Αλεξανδρή και οποιονδήποτε άλλο το σκεφτεί. Αυτά ποιος θέλει, τον Αναστόπουλο. Ναι, είπε ότι καλώς ξεκινάει. Και καλώς κάνει και το 4-4-2. Ναι, φίλε, το λέει γιατί ο Αναστόπουλος... Ο μεγαλύτερος κλέφτης αποτελεσμάτων. Ποιος? Δηλαδή, Θάμος Αναστόπουλος, το μπουχαλάκι κόφτη με έναν ακόμα, με δύο φορ, δύο γουίγκερ. Πιστεύεις αυτό καλά? Όχι. Θα το πήγαινε σε 5-3-2. Απλά, μην ξεχνάμε... Έτσι. Θα το πήγαινε σε 5-3-2. Είπε με δύο επιθετικούς. 4-4-2 αυτό είπε. 4-4-2. Το δύο επιθετικούς είναι και το 5-3-2. Ναι, βρε, αλλά λέει για 4-4-2. Ειδικά αυτός. Από εκεί και πέρα, αγωνιστικά μιλώντας, σαν παίκτης και όχι σαν προπονητής, πιθανολογώ και ο Αναστόπουλος και ο Αλεξανδρής, έχουν στο μυαλό τους το ότι ο ένας έπαιζε έχοντας τον Μητρόπουλο δίπλα του, ο άλλος έχοντας τον Γκόγκιτς δίπλα του. Ήταν όμως και εποχές που είχαν άλλα εξτρέμ. Και δεν υπήρχε και τέτοια απέτηση στο πηγενέλα. Και ο Μπάγεβιτς στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ έπαιζε πάρα πολλές φορές 4-4-2 και έπαιζε και με δεκάρι στον Ολυμπιακό. Ναι. Ο Αλεξανδρής και τον Καραπιάλη. Είχε τον Ζάχοβιτς κάποια στιγμή. Ναι. Ο Μπάγεβιτς Τσιωβάνε, Λουτσιάνο. 50 γκολ με τον ΠΑΟΚ και ο Αστέρας που έπεφτε έτρωγε 49. Ο Μπάγεβιτς. Και μην ξεχνάς ότι ο Μπάγεβιτς όπου δούλεψε είχε και τους διαιτητές μαζί του. Ο Μπάγεβιτς. Τώρα μην αποδομούμε τώρα. Μην αποδομούμε τώρα ένα σπουδαίο προπονητή όπως ήταν ο Μπάγεβιτς. Εντάξει, σε παρακαλώ. Δεν τον αποδομούμε, αλλά λοιπόν, το αμυντικό του κομμάτι, εγώ με τον Μπάγεβιτς είχα διαφωνία στο κομμάτι από τη μέση και πίσω. Είχαμε κάνει κουβέντα. Ναι. Με επιχειρήματα, ώρες ολόκληρες. Το ξέρω ότι είχατε κάνει και... Πάμε να πούμε κάτι άλλο που το λησμόνησα πριν, περνώντας σιγά σιγά και στην ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ με τον Άμραμπατ και ο Ολυμπιακός με Εμβιλά Ελαραμπή είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα πως πήραν βοήθεια, γκολ κλπ. Από τον πάγκο τους, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που εκεί καταλογίζουν το ότι δεν έχει το ίδιο βάθος το ρόστερο ΠΑΟΚ με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Έτσι. Ολυμπιακός... Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει παραπάνω βαθμούς από ό,τι αξίζει να πάρει. Mm-hmm. Είναι στο σύν. Ποιο είναι το κοινό, ποιο είναι το κοινό του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ όμως? Τι κοινό, σαν ομάδα? Όχι. Ποιο είναι το κοινό μέχρι την έκτη αγωνιστική που έχουν οι δύο ομάδες? Απόλυση βαθμών εντός. Έχουν χάσει και οι δύο βαθμούς εντός. Εντάξει, αλλά φαίνεται να είναι ένα πρωτάθλημα που θα έχει γενικά. Ο Ολυμπιακός δύο ισοπαλίες και ο ΠΑΟΚ μία ήττα και μία ισοπαλία. Μία ήττα λοιπόν, τον ΠΑΣ. Δηλαδή τρεις και τέσσερις, πέντε βαθμούς ο ΠΑΟΚ, τέσσερις εσύ. Ναι, έχει χάσει, ναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για όσους μας βλέπουν μέσω της συχνότητας του ART. Συνεχίζουμε κανονικά για όσους μας βλέπουν μέσω του telesport.tv στο YouTube με ερωτήσεις και αμέσως μετά θα πάμε και σε ΑΕΚ Παναθηναϊκό. Λοιπόν, έχεις μαζέψει πολλές. Ο Χάβε Ισπέκτερ μου στέλνει ένα μήνυμα και λέει: Άβρα, επειδή είσαι λατρεία μου, ελπίζω να δει το άλμα Ρουτρέφτη και να κατάλαβε για ποιο λόγο παίζει ο Παυλίδης βασικό στην εθνική σε σχέση με τον Δουβίκα. Ναι, φίλε μου, αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ο Δουβίκας είναι πιο σκόρερ από τον Παυλίδη, ο οποίος είναι μεγαλύτερο εργαλείο όμως. Και θα συμφωνήσω μαζί σου. Σε 3-5-2 αυτοί οι δύο κάνουν παπάδες. Έχεις απόλυτο δίκιο. Όπως σε 3-5-2 ο Δουβίκας με τον Παυλίδη κάνουν παπάδες. Όπως είχα πει και για τον Τζόλακ. Ο Κώστας λέει... Και συγγνώμη, 3-5-2 με Μπακασέτα δεκάρι, Μπουχαλάκης... 3-4-1-2, έτσι το μπορεί να το βάλεις. Μπουχαλάκη, Σιώπη, Κόφτες. Έτσι. Ναι. Ας πούμε που δεν έχεις και εξτρέμ ή δεν παίζεις με εξτρέμ. Πιο σωστά. Πρέπει να έχεις δύο μπακάρες. Εκεί είναι η ένταση. Άμα έχεις μπακάρες. Ναι. Αν δεν έχεις μπακάρες δεν βγαίνει. Τι έχεις να πεις, λέει ο Κώστας για τη διαιτησία. Γενικά. Στο του ΠΑΟΚ. Στο ΠΑΟΚ Βόλος. Κοίταξε. Δεν είδα κάτι. Το πέναλτι γίνεται. Φωνάζουν οι ΠΑΟΚΣΙΝΕΣ για επανάληψη. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο γιατί το πίσω αριστερό πόδι του τερματοφύλακα του Βόλου πατάει τη γραμμή την ώρα που αποκρούει το πέναλτι. Δηλαδή πολλοί μπερδεύονται. Βγήκε λέει ο τερματοφύλακας. Μα πρέπει να κοιτάξουν το πόδι, διότι το δεξί το αριστερό, αν πατάει η γραμμή. Μπορεί να βγει δηλαδή τόσο, αλλά να πατάει η γραμμή. Εκείνο είναι το θέμα. Εκεί θα το δούμε αν το έχουμε ετοιμάσει και στην ΑΕΚ αργότερα, στη φάση που δόθηκε επανάληψη στο πέναλτι. Και να πούμε εδώ. Στην ΑΕΚ ο διαιτητής, με συγχωρείτε για την έκφραση, ήταν χεσμένος.
Δύο πέναλτι δεν έδωσε ο Ανατρόμητος. Ναι, δεν υπάρχει. Το ένα δεν υπάρχει και το άλλο συζητήσουμε. Θα τα δούμε. Λοιπόν. Τι δεν υπάρχει. Γιατί για να τα αφήσει εσύ. Μα θα στα βάλω γι' αυτό το λέω. Αλλιώς θα το έλεγα έτσι. Λοιπόν. Να πούμε λοιπόν ότι όταν και ο επιτιθέμενος και ο αμυνόμενος μπαίνουμε στη μεγάλη περιοχή πριν να εκτελεστεί το πέναλτι, είναι πάντα επανάληψη μπει δεν μπει το πέναλτι, έτσι. Λοιπόν, πάντως η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως το είδα, στην αρχή είχα την εντύπωση ότι ο Κλέμαν είναι εκτός. Ότι κανονικά πρέπει να εκτελεστεί. Εγώ βέβαια είχα συζητούσα και για το πέναλτι ότι δεν ήταν, αλλά τέλος πάντων, δεν πάει περίπτωση. Πατάει με το πίσω πόδι τη γραμμή. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Πάμε στην ΑΕΚ. Είχαμε ντεμπούτο με νίκη για τον Γιαννίκη που κάνει και ωραία ομοιοκαταληξία. Τι άρχισε την άμυνα αυτός, εκεί είναι το πρόβλημα. Στείλε χαιρετισμούς στον Τζέρο που σου στέλνει χαιρετισμούς. Χαιρετισμούς. Είδε το πρόβλημα εκεί αυτός. Γιατί το είδε το πρόβλημα και είδε το πρόβλημα και θέλει να την ψηλώσει την ομάδα, να την ψηλώσει πίσω. Mm-hmm. Και αυτό έβγαλε δύο κοντούς. Ο Βράνιος δεν είναι πολύ ψηλός. Ο άλλος με ένα 82 δεν πηδάει πολύ καλά. Έχει φάει πολλά γκολ η ΑΕΚ εκεί ανάμεσα στο στόπερ στον αέρα. Και αυτό που κάνει ο Γιαννίκης πήραξε την τετράδα του. Δηλαδή δεξί μπακαλό, στόπερ άλλο κτλ. Άλλαξε καταρχήν την ψήλωσε την τετράδα. Mm-hmm. Και βάζει το Ρότα γιατί ο Μισελέν είναι για τα πίτσι. Πάντως από την άλλη να πούμε ότι έβαλε Σιμόε Σιμάνσκι τον Γεύτιτς αντί του Μάνταλου δεκάρι. Ο Άμραμπατ με την εμφάνιση που έκανε στο 20 λεπτό που έπαιξε γύρισε όλο το μάτς και θα του βάλει τώρα πονοκέφαλο για το επόμενο παιχνίδι. Ο Άμραμπατ είναι βασικός. Ο Άμραμπατ βασικός και ποιος είναι εκτός. Ο Γεύτιτς. Και πού παίζει ο Άμραμπατ. Αριστερά. Και πού παίζει ο Τζούμπερ. Θα τον βάλει, πιστεύω, εγώ πιστεύω θα τον βάλει πίσω από τον Αράουχο, έτσι πιστεύω. Εκεί θα είναι το λάθος. Εκεί είναι το λάθος. Δεν ξέρω. Αυτό έχω μάθει επειδή έχει παίξει πολλές φορές στα Γιάννενα το 4-4-2 και θα δανειστώ την κουβέντα που είχαμε. Ναι, αλλά δεν είχε Γουίγκερ εκεί, εδώ, πολλού. Μισό λεπτό. Μα ακριβώς αυτό λέω. Ο Τζούμπερ αποδίδει για μένα 100% καλύτερα όταν έρχεται από αριστερά. Ο Γκαρσία είναι κλασικός γούνγκερ δεξιά. Οπότε, αν θέλεις να έχεις και Άμραμπατ μέσα, νομίζω ότι τον βάζεις λίγο πιο κοντά στον Αραούχο και μπορεί να κάνεις ένα 4-4-2 έτσι. Και να βγάλεις τον Γεύση δηλαδή. Το Μάνταλο, δύο δεκάρια. Ναι, δύο δεκάρια. Μπορεί. Η αλήθεια είναι πάντως ότι έχει μπει, εγώ αυτό που έχω μάθει και το λέω με κάθε ειλικρίνεια, είναι ότι ο Γιαννίκης δεν έχει μάλλον πάει. Με σκοπό να καταστρέψει τον Μάνταλο. Έχει πάει με σκοπό να τον βοηθήσει τον Μάνταλο. Γι' αυτό και λίγο αυτό που λέει ο Γιάννης είναι σωστό. Υπό την έννοια πια ότι επειδή ξέρει ο Γιάννης τι σημαίνει Μάνταλος για την ΑΕΚ, γιατί ήταν στην ΑΕΚ από την τρίτη εθνική κατηγορία, όταν στο reborn της ΑΕΚ, το ξεκίνημα δηλαδή μετά τον υποβιβασμό, ξέρει ότι ο Μάνταλος έχει και το πρόσταγμα μέσα από δυτήρια. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι αλυταράς. Δεν θέλει να είναι αφεντικό. Δεν είναι ένα τέτοιο παιδί ο Μάνταλος. Παρά το γεγονός ότι τα ακούει από τον κόσμο. Οπότε λοιπόν. Το κλαψιάρικο, έλα. Κλαψιάρικο. Το κλαψιάρικο σου ξέρεις ότι είμαι πολύ ταλαιπωρημένος στη ζωή, με βαράει άσχημα. Ξέρω εγώ, οι πολύ τέτοιοι θα το Μάνταλο. Το θέμα είναι εάν θα δούμε Ρότα και Μίτογλου και στα άλλα παιχνίδια, γιατί για να πω την αλήθεια, εγώ περίμενα μία έκπληξη από τον Γιαννίκη. Είναι και της γερμανικής σχολής και νομίζω ότι αρέσκονται να ευνηδιάζουν. Να ευνηδιάζουν και την ίδια τους την ομάδα, έτσι, όχι μόνο τον κόσμο της ομάδας. Η μαγιά είναι ότι στην πρώτη εβδομάδα καθαρίζει τον Τζαβέλα. Δεν νομίζω τον καθαρίζει, γιατί ο Τζαβέλα έχει παίξει και η Γερμανία καιρό. Θα του εξυπηρετήσει το σύστημα. Δεν ξέρω αν τον καθαρίζει. Απλά ενεργοποιεί δύο παιδιά που ήταν επί Μιλόγεβιτς. Κοίταξε, ναι, ο Ρότα. Στον πάγο, όχι στον πάγο. Στον πάγο. Τώρα θα το δούμε. Ο Ρότα είναι ένα καλό ερώτημα. Εμένα ο Ρότα δεν μ' αρέσει. Από κάτι στιγμιότυπα που είδα, είναι και μέσα στη φάση των δύο πέναλτι, εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων. Δεν τρελαίνομαι για το Ρότα. Ο Μίτογλου όμως
είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός και στο Βόλο δεν ήταν κακός. Η σχέση Βόλου ΑΕΚ με παίκτες ήταν και ένα άλλο παιδί που δεν θυμάμαι πάλι που είχε παίξει στο Βόλο, αλλά τελικά δεν κατάφερε να πάει στην. Πήγε στην ΑΕΚ, αλλά δεν έπαιξε. Και μετά δόθηκε δανεικός από εδώ και από εκεί. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, είχαν και στον Ιωνικό κάποια στιγμή. Ο Μίτογλου όμως είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Μην τον υποτιμάτε. Εγώ θεωρώ, μην τον υποτιμάμε μάλλον. Εγώ πιστεύω ότι ο Μίτογλου, αν πάρει, αν έχει και ο ίδιος το καθαρό μυαλό και εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία που του δίνει ο Γιάννικης, να μου το θυμάστε ότι ο Μίτογλου θα πάει στην εθνική ομάδα. Εγώ πιστεύω σύντομα ότι με αυτά τα δύο παιδιά, αν έχουν συνέπεια στην απόδοσή τους, θα του λύσουν τα χέρια του Γιάννικη για να παίξει και 3-5-2. Ο Γιάννικης είδε ότι η ΑΕΚ έφαγε στην καρδιά της στον αέρα πολλά γκολ. Έχει χάσει πολλές κεφαλιές και ο Τζαβέλας και ο Βράγγιος. Έχει χάσει. Και στην Κρήτη ξεκίνησε το καφό και σε άλλα μας. Θυμάμαι. Και επιφάσεις που δεν γίνανε γκολ. Εξήλωσε την άμυνά του. Και έκλεισε και την τρύπα δεξιά, την έκλεισε. Δύο πέναλτι έκανε ο άλλος βέβαια. Γιατί δεν επιθέσετε το μπακάκι, είναι παιδιά, μην εκτίθεστε. Το ένα είναι έξω και θα το δούμε στην εικόνα. Με το λέτε συνέχεια δύο πέναλτι και δύο πέναλτι. Η γραμμή είναι μέσα, αλλά δεν είναι γραμμή καν. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τις φάσεις με την ευκαιρία αυτή. Βλέπουμε τις δηλώσεις του Γιάννικη. Πάντως είπε μια πολύ μεγάλη αλήθεια ο Κωστής νωρίτερα για τον Γιάννικη ότι. Θα δούμε τις φάσεις και να το πω μετά. Μην το πω τώρα. Εδώ. Ναι. Γιάννη, πατάει τη γραμμή. Δηλαδή το μισό πόδι του Κλωναρίδη είναι μέσα, το γόνατο, το αριστερό και ο Ρώτα πατάει τη γραμμή. Άρα είναι πέναλτι. Απλά. Πέναλτι. Ρε παιδιά, πάμε, αυτό, πάμε. Το πόδι του Κλωναρίδη είναι έξω. Το πόδι το δεξί του Κλωναρίδη είναι έξω, το αριστερό. Κοίτα το. Πού είναι πατάει γόνα γραμμή ο Κλωναρίδης. Ο Κλωναρίδης μπορεί να πατάει γραμμή, αλλά το πόδι του, το δεξί του, το αριστερό του γόνατο είναι μέσα. Αυτό λέω. Που μα το μαρκάρισμα είναι για κάτω, δεν είναι για πάνω. Κάτω. Εγώ τι είπα, πάνω. Κάτω, είπα, κάτω το πόδι του Κλωναρίδη είναι έξω. Ξεκάθαρα έξω το πόδι. Εμένα και χρωματιστό το παπούτσι του. Φαίνεται ότι, το δεξί του πόδι ναι. Για το αριστερό του πόδι, εγώ λέω. Ποιο αριστερό, το αριστερό είναι σηκωμένο, τι σχέση έχει. Δεν είναι σηκωμένο μέσα στην περιοχή, δεν είναι. Μα η ανατροπή. Αν υπάρχει ανατροπή, υπάρχει χαμηλά, δεν υπάρχει ψηλά. Το αριστερό πόδι δεν είναι το Μπαλκάνι. Το δεξί πόδι του Κλωναρίδη, το αριστερό πόδι του βαράει. Τέλος πάντων, το είδανε το βαρ. Οκ, εγώ να το δεχτώ, το είδανε από το βαρ. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω, ρε παιδιά, τελείωσε. Σε φάση τελείωσε. Το άλλο πέναλτι. Ναι, το άλλο και με γυμνό μάτι το δίνει. Από εκεί Ρώτα και πέρα είναι πολύ δύσκολη φάση. Βάρ. Γιατί εδώ τρώει την τρίπλα και φαίνεται να τον μαζεύει. Από εδώ το θέμα αν υπάρχει εκεί επαφή. Έτσι, επαφή που είναι. Ο Ρώτα ξεκάθαρα είναι το αριστερό του πόδι μαζεμένο πάνω στο τάκλιν, έτσι. Mm-hmm. Το θέμα είναι εάν το βρίσκει εκεί ή όχι. Εκεί το φαίνεται να το βρίσκει. Ναι. Τόσο όσο. Λοιπόν, εδώ είναι ξανά η φάση. Εδώ δεν μπορεί να δεις γιατί είναι το σώμα του ποδοσφαιριστή μπροστά του Ρώτα. Πάντως ο Κουλούρης δεν το λέω για ύποπτο να πέφτει κάτω μόνος του. Δεν ξέρω. Εμένα αυτό μου φαίνεται πιο πολύ από το άλλο. Το άλλο ψεύδο είναι ότι δεν πατάει καν γραμμή το πόδι του Κλωναρίδη. Τέλος πάντων. Το δεξί του πόδι είναι σίγουρα 100%. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε. Έχουμε και τη φάση. Α, εδώ είναι το γκολ του Αραούχο. Είναι όλη η προσπάθεια βέβαια του Γκαρσία. Και το γεγονός ότι ο Αραούχο με το ένστικτο του μεγάλου φορ θα κάνει ένα ευματάκι για να βρεθεί πιο κοντά στο πρώτο δοκάρι και θα εκτελέσει. Θετικό βάθος. Όντας ακριβώς. Περιμένει εδώ. Δεν πάει μέσα να χωθεί. Περιμένει ο Αραούχο στον κύκλο. Mm-hmm. Και πάλι εκεί φταίει η άμυνα. Δηλαδή δεν διαβάζει τη φάση σωστά τα στόπερ. Ο Πανεριάνος με τον Κωνσταντινίδη μπακ στον Ατρόμητο. Ποιος? Ποιοι είναι αυτοί. Ποιος είναι ο Βαλεριάνος. Ο Βαλεριάνος είναι στον Ιωνικό, ρε. Ιωνικό. Ποιοι είναι οι μπακ εδώ. Ποιοι είναι. Ο ένας είναι ο Χατζησαΐας. Τώρα δεν τον θυμάμαι να σου πω. Ο Στρούγκης και ο Χατζησαΐας. Και ο Γκαλβάο. Χατζησαΐας είναι στόπερ. Ναι. Με τρεις έπαιξε. Καλό προσδιοριστά. Κοίταξε. Δεν μπορεί να παίξει ο Χατζησαΐας με το Στρούγκη ευθεία. Γι' αυτό βάζει τρίτο στόπερ ο Παράσχος. Ναι. Εντάξει. Αλλά τι κάνει ο Παράσχος ο Φουκάρας. Βάζει το δεύτερο φόρτο Κλωναρίδη, ο οποίος σε 30 τελικές θα κάνει ένα γκολ.
Δεν είναι εύκολο γκολ. Δεν το είχε ποτέ ούτε στην ΑΕΚ ούτε στον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό δεν έκανε και καριέρα και στις δύο ομάδες. Θα μπορούσε να έχει κάνει. Και δεν βάζει γκολ ατρόμητος εύκολα. Μεγάλο πρόβλημα. Πάμε να δούμε τη φάση με το κερδισμένο πέναλτι της ΑΕΚ με τον Άμραμπατ. Που θα δούμε ότι πιο πολύ το κερδίζει ο Άμραμπατ. Προλαβαίνει και βάζει το πόδι του. Κάνει την κίνηση προς αριστερά και πέφτει πάνω του ο παίκτης του. Ναι. Αλλά πέφτει και πολύ άτσαλα. Πέφτει και πολύ άτσαλα ο αμυντικός του. Ναι, εντάξει, πέφτει λίγο σαν το μαύρο πάνω με το. Ναι, ακριβώς. Στην Σουηδία, Ελλάδα. Ακριβώς. Αλλά εδώ και πάλι, για να τα λέμε όλα, επειδή είπαμε για τον Παπαδόπουλο νωρίτερα. Άλλη μια φάση που δεν την έδωσε πέναλτι. Το ΒΑΡ την έδωσε πέναλτι. Ναι, μα και αυτό είναι λάθος τώρα, έτσι. Έχουν αδρανοποιηθεί. Έχουν αδρανοποιηθεί τελείως. Βάρο και ο Σιδηρόπουλος, να πούμε, για να μην. Το δηλαδή, βάρ και το βάρ, έλα. Χρειάζεται βάρ αυτό, τέλος πάντων. Βάρ τώρα αυτό το πέναλτι το δώσεις. Mm-hmm. Κανονικά πρέπει να πει, άστο, δεν θέλω. Τι της λέει, Γιάννη. Άμα με λέει το βάρ το μηχάνημα, τι. Εντάξει, πάμε να τρώγαμε σουβλάκια μόνο εκείνη τώρα. Λοιπόν, εδώ είναι τη φάση που δίνεται επανάληψη σωστά. Αποκρούει ο Πίριτς το πέναλτι του Τζούμπερ. Αλλά αυτό το οποίο δημιουργεί σύγχυση στην φιλαθλική κοινή γνώμη και στον κόσμο είναι το εξής. Δεν γίνεται κάποιοι να εφαρμόζουν το γράμμα του νόμου και να δίνουν την επανάληψη και κάποιοι να μην την εφαρμόζουν και να μην δίνουν την επανάληψη. Έτσι, εκεί πρέπει να αποφασίσουν τι θα δίνεται και τι θα δίνεται για να μην δημιουργείται αυτή η σύγχυση στον κόσμο, όπως και στη φάση του πέναλτι του Ολυμπιακού, που ναι μεν το χέρι στήριξης δεν είναι πέναλτι, αλλά ειδοποιώς διαφορά είναι εάν το χέρι είναι κάθετα, δηλαδή στηρίζομαι όντως στο έδαφος, ή αν είναι παράλληλα του Ριάντου, που ήταν παράλληλα, έτσι. Λοιπόν, να δούμε το 3-0. Είναι ωραία κίνηση που κάνει ο Βράνιες και αυτή θα δούμε ουσιαστικά πώς σε μαρκάρει στο πρώτο δοκάρι. Ένα πολύ ωραίο γκολ από τον και εκεί παλιά ξέραμε ότι τον επικίνδυνο κεφαλοσφαιριστή, τον αμυντικό, τον πιάνει ο αντίπαλος φορ. Δεν τον έπιασε κανείς. Πάντως αυτό το παιχνίδι, καθώς βγήκε ο Γεύτης νωρίτερα, έκανε καταπληκτική δουλειά ο Μάνταλος. Που λέγαμε νωρίτερα για τον Μάνταλο. Και για να φύλλω. Και να απαντήσω. Και να απαντήσω, συγγνώμη, σε κάποιους φίλους οι οποίοι εδώ μου λένε διάφορα. Να πω ότι μου λέει, ξέφυγες, μου λέει, κανονίσατε να μην βγει, λέει, τον γκολ του, το πέναλτι του Ρεάπτσιουκ, να μας πεις αν πέναλτι ή όχι. Το είπα και στο ραδιόφωνο, φίλε, ότι το πέναλτι του Ρεάπτσιουκ το έδωσε γιατί ο παίκτης του Ολυμπιακού, ναι, ήταν στο χέρι στήριξης, αλλά έκανε το λάθος ο Μολδαβός να σηκώσει το χέρι του. Άρα καλώς δόθηκε το πέναλτι. Είναι παράλληλα και όχι κάθετα. Άρα καλώς δόθηκε το πέναλτι. Από έναν οπαδό του Ολυμπιακού που με ρωτάς εσύ, φίλε, ουλτραβία, θα σου απαντήσω λοιπόν. Για να καταλάβεις ότι εγώ δεν είμαι κομπλεξικός. Απλά να πούμε και κάτι άλλο. Ότι πλέον το να ερμηνεύουν τους κανονισμούς οι εκάστοτε ειδικοί που είναι στα κανάλια. Εγώ τώρα ξέρω ότι θα πει ο Χ στο Μέγκα και ο Ψ στο Όπεν, γιατί πλέον είναι καταφανέστατο ότι τα σχόλια είναι υπέρ των εργοδοτών και των διοικήσεων των καναλιών που εξυπηρετούν κάποια συμφέροντα. Έτσι. Δηλαδή, θα μου προκαλέσει εντύπωση κάποια στιγμή να ακούσω κάτι διαφορετικό. Ανεξάρτητα. Έχει υπάρξει πάντως και από τις κοινωνίες. Ανεξάρτητα ποια θα είναι η ετοιμιγόρια. Πάντως η αλήθεια είναι για τη φάση του Ρεάπτσιουκ ότι είναι το χέρι στήριξη σωστά. Απλά ο διαιτητής το δίνει και το βάρο, ο κύριος Τζοβάρας, αλής του μνήμης Τζοβάρας, θυμάμαι έναν αγώνα Τρίκαλα Εθνικός και κλαίω ακόμα. Έχει σηκώσει το χέρι του ο Ρεάπτσιουκ και γι' αυτό ακριβώς είναι το χέρι. Είναι παράλληλα και όχι κάθετα, είναι πολύ απλό. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός τώρα δείχνει στην εκκίνηση πρωταθλήματος να σκοράρει κατά ρυπάς στη Λεωφόρο και να έχει μια χαρακτηριστική αφλογιστία στα εκτός έδρας παιχνίδια του. Να πρέπει να αποθεώσουμε λίγο τον Γιοβάνοβιτς. Γιατί μου ρωτάει ένας φίλος, λέει, Νίκο, λέει, τώρα είναι καλός ο Γιοβάνοβιτς. Εγώ ξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Γιοβάνοβιτς είναι ξεπερασμένος προπονητής, αλλά θα πω κάτι. Δεν είναι και χαζός όμως, ξέρει μπάλα. Τι έκανε λοιπόν, εμείς στην εκπομπή την Παρασκευή εδώ, είπαμε ότι προβληματιζόμεθα εν ώψη Ιωνικού, προβληματιζόμεθα εννοώ αγωνιστικό κομμάτι, για το πόσο Καρλίτος θα παίξει φορ από τη στιγμή που θα λείπει ο Ιωαννίδης. Και τι έκανε ο. Γιατί ο Σέρβος. Γιατί έβαζε τον Καρλίτο πίσω, ναι, με χορ. Και τι, ναι, έκανε λοιπόν ο Μάγκας Γιοβάνοβιτς. Έβαλε τον Παλάσιος μπροστά, έβαλε τον Καρλίτος από πίσω. Έχει δύο αμυντικά γαφ
σκυλιά έξυπνους και δημιουργικούς, ειδικά ο Ρούμπεν Πέρεθ, με αποτέλεσμα να πάρει το καλύτερο από τον Καρλίτος. Έτσι πρέπει να παίζει ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι το παιχνίδι του. Αν ο Καρλίτος παίζει center for, δεν θα μπορεί να πετύχει. Παθμαδάκι θα είναι. Αν ο Καρλίτος. Μπράβο. Ναι. Και ας κάτσει τώρα ο Παλάσιος να πανηγυρίσει το παλικάρι που κέρδισε και το πέναλτι, έβαλε και τον γκολ, το πανηγύρισε. 1-2 γκολ θα βάλει φέτος, δεν βλέπω παραπάνω. Από Βιτάλ και Παλάσιος περιμένουμε περισσότερα. Το είχε πει. Όλο το ζημίο που ο Αλεξανδρόπουλος, ρε παιδιά, ναι, τι χάπα να δημιουργήσει ο Παναθηναϊκός, του βάλανε ρήτρα ο Αλαφούζος για τον χάσει. Αυτό. Δεν ξέρω. Δεν τον έχει ανανεώσει. Όχι, έχει ανανεώσει. Έχει ανανεώσει. Αλλά ρήτρα δεν ξέρω. Να σου πω κάτι. Πρώτη φορά βλέπω Έλληνα χαφ με, ναι, με τέτοια κίνηση, με την μπάλα κάθετα, ναι, να μπαίνει με τέτοιο θράσος, ναι, να δίνει πάσες σε μικρούς χώρους. Εντάξει, έχει ένα θεματάκι στο μαρκάρισμα όταν να μείνετε, βέβαια. Δεν μπορεί να είναι τέλειος. Αλλά το βλέπω πολύ καλό για άλλη και λίγο και χωρίς την μπάλα. Κωστά μου. Σε μια ηλικία όπου δεν περιμένεις τόσο γρήγορα σημάδια ορίμανσης από πέρσι μέχρι φέτος. Ναι. Είναι ένα σώμα. Φορές αυτοί οι δύο, παρά εκείνο το γερούδιο ο Μαουρίσιο, και καλά κάνει και τον βάζει 8 και 9 λεπτά, και πολύ του είναι που τον βάζει τόσο. Εμείς εδώ όμως, από αυτή την εκπομπή, εσείς που την κάνετε 10. Πόσο κάνετε για αυτή την εκπομπή, με αλεύθερο. Αυτά τα 10 χρόνια λοιπόν που κάνατε εκπομπή, εσείς που κάνατε εδώ με τον Αλέφαντο, και όταν έφυγε ο Νίκος μας και κάνατε εδώ και ήρθαμε και εμείς εδώ πέρα για να πούμε κάποια πράγματα. Όταν λοιπόν λέγαμε σε αυτή την εκπομπή ότι ο Αλεξανδρόπουλος είναι το επόμενο next big thing του Παναθηναϊκού και όχι ο Χατζηγιοβάνης, εγώ το λέω εδώ και καιρό. Ανεβασμένος και ο Χατζηγιοβάνης. Ανεβασμένος. Ο ένας είναι 19, αρκετά. Ο άλλος είναι 24. Ο Χατζηγιοβάνης οφείλει να καθιερωθεί στα 24. Μπράβο. Ο Αλεξανδρόπουλος. Πρέπει να εξελιχθεί. Είναι διαφορετικά πράγματα. Ναι, επίσης, να ευχαριστήσω δημόσια το φίλο μου τον Μάνο, ο οποίος μου έλεγε ότι ο Ρούμπεν Πέρεθ είναι ένας από τους πιο εγκεφαλικούς παίκτες μαζί με το ΣΒΑΜ του ελληνικού πρωταθλήματος. Αυτοί δύο. Δύο απίστευτα εγκεφαλικοί παίκτες. Απλά ο Πέρεθ έχει καλύτερη. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Πέρεθ ήταν χρονικά η πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή επί Γιοβάνοβιτς. Που τους υπόλοιπους όλους, εντάξει, πριν του Παλάσιος, τους πέρασε κόσκινο, έτσι. Και λοιπόν, θέλει καλά αυτό το δίδυμο, παιδιά, γιατί ο Πέρεθ μοιράζει την μπάλα, δεν αναγκάζει να αρχίσει το Καρδίτος ή το Παλάσιος, κανένας από την πρώτη γραμμή πίσω να την πάρει, δεν τα λεπορείται δηλαδή. Πολλές κοινωνίες, παιδιά, μιλείς μαζί τους, σου λέει, αμώ, τι χάπτουν αυτά, γυρίζω πίσω, κουράζομαι, κάνω. Είναι πολύ καλός το να μοιράζει την μπάλα. Και ο άλλος πολύ καλός να μπαίνει με την μπάλα μέσα. Βέβαια, δηλαδή, σε βάθος χρόνου το θέμα είναι πόσο θα αντέξει αυτό το δίδυμο. Θα μου πει το Παναθηναϊκός, είναι λίγα τα ματς, δεν έχει Ευρώπη φέτος. Αλλά θα πρέπει το Γενάρη να βρει και έναν παίκτη επιπλέον εκεί. Έτσι. Μόνο δύο πράγματα, Γιάννη μου, και δεν θα πω κάτι άλλο. Το πρώτο είναι ότι αν ο Παναθηναϊκός θέλει να κερδίσει έναν ακόμα παίκτη, γιατί ξέρω ότι ο Ζαγαρίτης το μετάνιωσε που πήγε στην Πάρμα. Ο Βαγιανίδης το μετάνιωσε που πήγε στην Ίντερ. Ο Χατζηγιοβάνης έκανε τα κολπάκια του. Έχει πάει τώρα 24, νομίζω ότι ήταν πιο μικρός. Τώρα αρχίζει και καταλαβαίνει πράγματα, αλλά είναι 24 και τα χρόνια περνάνε. Θα πρέπει λοιπόν να κάνει ο Παναθηναϊκός μεγάλη κίνηση. Να κάνει τι, να πάρει τον Μπουζούκι και να τον στείλει δανεικό σε μια Ολλανδική ομάδα, Βελγική ομάδα, να τον στείλει σε μια ομάδα 1,5 χρόνο δανεικό, να καταλάβει λίγο διαφορετικά το ποδόσφαιρο Μπουζούκι. Και όταν θα γυρίσει στον Παναθηναϊκό να είναι έτοιμος ψυχικά, σωματικά και πνευματικά και αγωνιστικά. Σωστό. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι ο Παναθηναϊκός για να μπορέσει να κάνει το έξτρα συν το οποίο περιμένει ο κόσμος του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή πεινάει να δει ένα Παναθηναϊκό να βγαίνει Ευρώπη, να κάνει καλά αποτελέσματα, είναι ότι θα πρέπει να κάνει πράγματα και εκτός έδρας. Το να κερδίζει εντός τον Ιωνικό, το Βόλο, όχι, από κάπου πρέπει, από κάπου πρέπει να ξεκινήσει όμως. Ναι, γιατί να μέχρι δεν τα έκανε και αυτά. Ούτε αυτά έκανε. Λοιπόν, άρα λοιπόν θα νομίζω ότι. Τώρα πάμε λίγο στον Καρλίτος να δούμε την κάρτα με τα 7 γκολ του. Είναι πρώτο σκόρερ στο ελληνικό πρωτάθλημα. 7 γκολ και μία assist. Πολλά γκολ έχει βάλει σε ατομική ενέργεια. Εκείνο που με τρελαίνει με αυτόν όταν δεν παίζει φόρο, σαν Παπαδάκι λοιπόν. Είναι άλλο παίκτη. Ναι, θυμάμαι γιατί, το έλεγε πριν δύο εβδομάδες ότι πρέπει να παίζει πίσω από το εξωτερικό. Εγώ θεωρώ και λίγο ότι είναι και πολύ έξυπνος, γιατί στο παιχνίδι πάνω έχει και ένα
ας πούμε και ένα πιο έτσι σουρεαλιστικό ελεύθερο ρόλο. Και πάει και την πέφτει στον αδύναμο Κρίκο. Ναι. Και ήταν αδύναμος Κρίκος. Πήγε στον Κωνσταντινίδη. Πάει και την πέφτει στον Κωνσταντινίδη και βγαίνει από εκεί, κάνει την κίνηση από εκεί. Αυτό πάει να πει ότι ο Γιωβάνοβιτς του δίνει και ένα κομμάτι ελευθερίας να το σχεδιάσει. Ίσως είναι και ένα μυστικό αυτό. Να θέλει να μην πρέπει να μπει. Γιατί στο center for δεν σε καλούπι αυτό. Δεν σε καλούπι. Δεν είναι εδώ. Αυτός είναι ο ρόλος. Αν δεις τον Καρλίτο στη Σλέγγυα, τον Καρλίτο στη Σλέγγυα, θα καταλάβεις πάρα πολλά πράγματα για το πώς πρέπει να παίζει. Μα το είπε, το έχει πει και ο ίδιος σε δηλώσεις του. Νομίζω ότι έχουμε τις δηλώσεις του ότι κακά τα ψέματα με ευνοεί το σύστημα που παίζει ο Γιωβάνοβιτς, γιατί έτσι έπαιζα και στη Λέγκια. Το ίδιο, επειδή ακριβώς εγώ να το πω, να επικαλεστώ και τη μαρτυρία του Κωστή, όταν έγραφα το πρωτάθλημα στην Πολωνία στο στοίχημα της Εξτράκλασσα, με είχε πάρει τότε ο Κώστας και μου έλεγε: «Σαρέ, ο Πρίγιοβιτς, πώς τον βλέπεις τον Πρίγιοβιτς?» Και του είχα πει ότι αν ο Πρίγιοβιτς βάλει λιγότερα από 15 γκολ την πρώτη χρονιά στον ΠΑΟ, εγώ θα βγω και θα πω ότι είμαι άσχετος. Όταν ο Καρλίτος πήγε στον Παναθηναϊκό, πολλοί φίλοι μου έλεγαν: «Πώς τον βλέπεις τον Καρλίτος?» Και του είχα πει ότι αν τον Καρλίτος τον έχει δεύτερο επιθετικό, θα πάει καλά. Ο Καρλίτος όμως, επειδή είναι ένα παιδί που παίζει πολύ και με την ψυχολογία, πήρε κιλά, έβλεπε ότι δεν τον εμπιστεύανε. Ένας ακόμα παίκτης ο οποίος θα έγωσε στον Μπόλονι, Γιάννη, χθες, ήταν ο Χουάνκαρ. Ναι. Ο οποίος είπε ότι πρέπει να. Ο προηγούμενος προπονητής δεν καταλαβαίνει, λέει, ότι είμαι περισσότερο επιθετικογενής παρά αμυντικογενής. Και αυτό ήταν ένα πρόβλημα για τον Χουάνκαρ. Επίσης και ο Σάντσες είναι παρεξηγημένος παίκτης, ναι, και τον είδαμε στα τελευταία παιχνίδια. Δηλαδή, Βαγιανίδης και Ζαγαρίτης θα πρέπει να προσπαθήσουν πολύ για να πάρουν, ναι, θέσεις βασικών. Καλά, ο Ζαγαρίτης δεν έχει γυρίσει ακόμα. Αν επιστρέψει όπως ακούγεται. Τώρα για τον κολ του Μπρινιόλη, να πούμε βέβαια, τον κολ του Μπρινιόλη που έχει φάει. Εντάξει. Τι είναι το φάει? Είναι λίγο μούφα. Πώς είναι μούφα, ρε φίλε? Είναι πολύ τυχερή κεφαλιά και έχει βρει δοκάρι με πλαϊνό δίχτυ. Δεν πιάνεται αυτό. Το πάμε. Πέταψε, εκεί. Ο Πούγκουρα. Δηλαδή, αφαίρεσε την προσπάθεια. Κοίταξε. Όταν γίνεται αυτή η κεφαλιά και βλέπεις τον παίκτη να προσπαθεί να βγάλει. Πάμε να τους ζούμε όμως στις φάσεις για οικονομία χρόνου. Δηλαδή, αν πάθεις δικό, του αφαιρεί το δικαίωμα να κάνει ενέργεια ο Χατζηγιοβάνης. Εδώ. Όχι, δεν έκανε κάτι κακό, Χατζηγιοβάνης. Δηλαδή, τώρα στον κόσμο. Ωραία. Εδώ βλέπουμε Καρλίτος το 1-0. Το στυλ που του αρέσει να συγκλίνει από τα αριστερά προς το κέντρο και να σημαδεύει απέναντι γωνία. Το 1-0 από τον Καρλίτος. Στην πορεία θα δούμε αυτό που μας περιγράφει ο Κώστας του Σάντσες, τον γκολ. Τι γίνεται, Σάντσες. Έχουν φύγει όλοι στο πρώτο δοκάρι και δεν υπάρχει κανείς στο δεύτερο. Τώρα βέβαια εδώ, εντάξει, επίσης ένα από τα... Πολλά μέσα το φύλακα, αν το δούμε, είναι εδώ. Ναι. Ότι είναι στο γίνεται πρώτο δοκάρι πολύ έξω. Mm-hmm. Κάνει τα πλαϊνά βήματα με ταχύτητα. Και είναι, πάει απέναντι γωνία. Και το πιάνει η κεφαλιά η Σαπίνης στο πλαϊνό βήμα το αντίθετο. Αλλά είναι και ο Χατζηγιοβάνης ο οποίος πάνω είναι στη διασμένη. Το πρώτο λάθος ξεκινάει και τοποθέτηση πριν γίνει σέντρα. Ο Διούδης θα το πιάνει πάντως. Καλά, εντάξει. Είπε στη σαχλαμάρα σου τώρα. Έχει κόλλη, είναι ερωτευμένο στο Βρυγιόλιο. Δεν είμαι ερωτευμένο, αλλά δεν φταίει τώρα. Μην βάλεμε τώρα τι θέλουμε. Δηλαδή στον πόντο θα πήγαινε δοκάρι. Πάμε τώρα να δούμε την ευκαιρία του Βιτάλ από πάσα του Αλεξανδρόπουλου. Είναι όλο το σλάλομ. Αυτό το πράγμα. Όλο το σλάλομ που κάνει εδώ. Αυτό το κάθετο με την μπάλα και χωρίς την μπάλα. Ο Βιτάλ βάζει λάθος στο σώμα του γιατί θύμισε πιο πολύ προσπάθεια σε παραλία και όχι σε γήπεδο αυτό που έκανε. Street. Πότε φούτμπολ. Ούτε παραλία που είναι και στη θάλασσα που κοιτάς. Αλλά όλη η ενέργεια του Αλεξανδρόπουλου. Αυτό που είπε στην αρχή ο Κώστας στο σχόλιο του. Το πόσο γρήγορος είναι και με την μπάλα. Καλώς, πολύ καλό. Πολύ... Είναι το μεγαλύτερο ελληνικό ταλέντο αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο. Δεν θα τον δεις να δίνει την μπάλα πλάγια ποτέ. Ναι. Αυτό που με ενοχλεί στους χάφι είναι πίσω. Έχει και την κάθετη στο γκολ του Καρλίτος. Ναι, που με γυμνό μάτι φαίνεται offside, αλλά με το VAR δεν είναι. Εδώ. Πάλι με έφοδο με την μπάλα. Και βλέπεις ότι του έχει πάρει τα βήματα ο Καρλίτος. Έχει κινηθεί πολύ πιο γρήγορα από τον αμυντικό του Ιωνίκου και σκοράρει. Είναι απλό γκολ Καρλίτος. Τώρα, ο κανόνας ότι δεν γυρίζει την μπάλα αν δεν βλέπεις. Καλά, εδώ ο Βαφέας έχει κάνει το έγκλημα του αιώνος. Λοιπόν, αλλά ο Καρλίτος πάντα έτσι και το αίσθημα του κυνηγάει όλες αυτές τις φάσεις και τις τελειώνει.
Και θα δούμε και το πέναλτι που κερδίζει ο Παλάσιος. Εντάξει, και εδώ να ωραία κίνηση. Είναι πάνω στη γραμμή, γιατί πάλι. Γιατί με το λίγο. Εδώ είναι 15 πόντους 20 μέσα. Πολλά φάουλ του Ιωνικού και σκληρά και χωρίς μυαλό και με ταχύτητα. Πάρα πολλά. Δεν μ' αρέσει καθόλου ο Ιωνικός αυτό το παιχνίδι, καθόλου. Λοιπόν. Να απαντήσω ρε παιδιά στον Στέφανα τον Παγουλάτο, γιατί μου έχει στείλει 150 μηνύματα. Ναι, ρε Στέφανε, πιστεύω στον Άσο της Λαμίας. Λοιπόν, ναι. Να, για να πάμε και σε αυτό. Έχουμε Γιώργο τη Κανονική. Έχουμε δεκάδα, Λογικά τώρα θα την έχουμε. Πιστεύω, πιστεύω στον Άσο της Λαμίας. Κουέστα, Σούνγκρεν, Γκάνεα, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Τζέγκο, Ματίγια, Μαντσίνι, Μπρούνο, Γκάμα, Μπερτόλιο και Καμαρά. Δηλαδή. Εντάξει, 4-2-3-1. 4-2-3-1. Μπερτόλιο, Δεκάρι. Μπερτόλιο, Δεκάρι. Καμαρά, Σεντερφόρ. Τζέγκο, Κόφτη με Ματίγια. Τζέκο Κόρτη με Ματίγια. Ο Ματίγια έχει να παίξει κάνα χρόνο, έχει γεράσει, έχει πάρει τα κιλά. Μαντσίνη και Μπρούνο Γκάμα. Ένα αριστερικό γενή μπακ. Οι δυο ξένοι στόπερ και ό,τι δεν ζήσει. Σούγκεν οπωσδήποτε. Μαντσίνη πολύ καλό επιστρέφει. Τώρα είναι ο Γκάμα. Ναι, ναι. Ο Μπρούνο Γκάμα. Καλή 11. Λοιπόν, καλή 11. Δεν είναι και 4-3-3. Όχι 4-2-3-1, αφού έχει, είναι με τον Μπερτόλιο. Μπερτόλιο είναι δεκάρι. Κορυφή. Ναι. Τώρα ο Ματίγια θα φέρει πρώτα στην μπάλα να οργανώσει. Σε τι κατάσταση θα είναι, θα είναι παππούς, θα είναι φρέσκος. Το Τζέκο δεν μπορεί να κατεβάσει μπάλα. Ο Μπερτόλιο πάει κολλά πιο πολύ στο φόρ και τα λοιπά. Είναι σκύλος ο Τζέκο πάντως. Ε? Ο Τζέγκο είναι σκύλος. Σκύλος τον ακόμη, ναι. Ο Νίκος το έχει δώσει άσο, εγώ χ, ο Κωσής το έχει δώσει. Goal, goal. Ασοχή. Ασοχή. Πήγαμε καλά. Όχι, εγώ δεν πήγα καλά. Πήγε ο Αβραμίδης. Εγώ τα έχω πιάσει όλα και περιμένω το ανάστατο της Λαμίας. Ναι. Και παίζει πολύ του Κάναντι στον Άρη. Του Κάναντι, ε. Ναι, την Παρασκευή, τι σου είπα. Και μου, επειδή το είχα μάθει το όνομα, αλλά δεν ήθελα να το πω. Δεν ήθελα να μην το πω. Σου είπα ότι είναι ξένος. Είναι ξένος. Αυτός είναι ο Γκάλαρη. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με Μπακασέτα. 2 γκολ. Τρανσοσπόρ στην κορυφή του τουρκικού πρωταθλήματος. Εδώ είναι ένα κολλάς που έχει σηκώσει αρκετές αντιδράσεις ένθεν και ένθεν. Είναι σε σχήμα η ελληνική σημαία. Οι Τούρκοι φωνάζουν για το Σταυρό. Με τα χρώματα της Τρανσοσπόρ. Οι Έλληνες φωνάζουν γιατί είναι σε χρώματα παραποιημένη, αλλά προφανώς είναι στα χρώματα της Τρανσοσπόρ το κολλάζ, έτσι το τειράζει αυτό. Δούμε. Εδώ ο φίλος μας ο Ψαράς λέει ναι. Ψάρι Μπακασέτας. Ναι. Αυτό εδώ, φοβερά πράγματα. Και εδώ είναι, το χορός, είναι ο χορός της Σιώπη. Όχι, δεν είναι Σιρτάκι. Τι είναι. Είναι ένας τοπικός χορός της Τραπεζούντας. Τον οποίο τον χορεύουν ο Σιώπης ο Μπακασέτας με τον Τουρ, νομίζω αν θυμάμαι καλά, με τον Γιώργος. Ναι. Και επειδή είχαμε τις ίδιες συνομιλίες στο Instagram με το Σιώπη, του λέω και εγώ στην αρχή νόμιζα ότι χορεύανε, αλλά μην είναι τελικά χορός, είναι χορός τοπικός της Τραπεζούντας. Πόσο το είπε, κολμπάστη. Ναι, κολμπάκι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έτσι χορεύει κάπως έτσι. Μνημόνευσε την ΑΕΚ ο Μπακασέτα σε δηλώσεις του, έτσι. Είπε ότι ένας από τους λόγους που προσαρμόστηκα γρήγορα είναι επειδή έπαιξε μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα. Με βοήθησε πολύ αυτό. Χόρεψα έτσι γιατί μου το ζήτησε το 10. Το 10 της... δεν είμαι καλός χορευτής. Χορεύει στο γήπεδο όμως. Ναι. Πάντως βλέπετε την ποιότητα αυτού του παιδιού, αυτού του ανθρώπου, αυτού του ποδοσφαιριστή. Την εξέλιξη, τη βελτίωση να βλέπει. Όχι, αυτό. Πέρα από αυτά, είδε τι θα μπορούσε να πει. Πήγα στην ΑΕΚ, δεν μου βρεθήκανε καλά. Άντε γεια και. Είδε τι είπε. Έπεσε αλέξη σε μια χαρακτήρα. Ναι. Μπράβο του. Καλό μαρκετίστα. Θα γίνει ο Μπακασέτα να ζούμε, να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μα. Ο Μπακασέτα θα γίνει ή βουλευτή. Άκουμε εδώ τώρα. Βουλευτή, πολιτικό, δεν ξέρω τι θα γίνει, θα καταφέρει να κάνει. Και ή θα γίνει πρόεδρο τη ΕΠΟ. Ένα τα δύο. Οι αρχηγοί τη Εθνική γίνονται ευρωβουλευτέ. Α, καλά, εντάξει. Λοιπόν, κύριοι. Δεν είμαστε για χόρταση. Άντε, άντε. Φινάλε. Τα λέμε Τετάρτη. Να είστε καλά. Bye.